Χαίρετε, χαίρετε. Καλό μεσημέρι. Τρόικα εδώ στο Λίμπερο 107,4. Πέμπτη σήμερα. Ακούτε Λίμπερο. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη. Πέμπτη 14 Μάιο και όπως λέει ο φίλος μου Στέργιος, πάει και ο Μάιος. Τελειώσαμε. Αντίο, δεν υπάρχει Μάιος. Καλό καλοκαιράκι. Καλό καλησπέρι. Ουρά 15 ατόμων για να πάρουμε καφέ. Καλά είσαι. Χαμός στην πόλη. Στο 15 καλά είσαι. Και το Σάββατο ανοίγουν οι παραλίες, λέει, οι οργανωμένες. Ενώ το προηγούμενο ήταν κλειστές και γίνονταν χαμός. Χωρίς μουσική όμως. Στην επανομή. Και αλκοόλ. Στην επαμονή. Θάλασσα θα έχει στις παραλίες. Γιατί χωρίς αλκοόλ, χωρίς μουσική. Τι ακριβώς θα 40 έχει. 40 άτομα λέει ένα 1000 τετραγωνικά. Αυτό το πώς γίνεται. Τι 40 άτομα. Κάποιον... Τοπογράφο, θα φωνάξουμε τη Μαρούπα. Και δύο ξαπλώστρες. Δύο ξαπλώστρες επιτρέπονται. Εκτός από τις οικογένειες που έχουν ανήλικα παιδιά. Ό,τι να είναι. Δηλαδή, εγώ, αν πάω με δύο μωρά. Αυτό με τα 1000 θα πρέπει να κάτσουν κατάλαβα. Δίπλα. Ναι, ναι, είναι, έχει περιορισμό. Χρειάζεται μια Ειρήνη Μαρούπα να υπολογίσει με το κινητό τη αποστάσει και τα λοιπά. Στις οργανωμένες. Και θα υπογράφει στην αρχή χαρτί και τα λοιπά. Ναι. Χρήσανθε, τι γίνεται. Στις μη οργανωμένες. Ό,τι θες, χύμα όλα. Έλα σολέ, χύμα όλα. Ποτό από το σπίτι. Φίλε εδώ γιατί πάρκαρες. Ο ένας πάνω στον άλλον. Τριπλή γραμμή. Μουσικάρες. Αδερφέ, σε 5 λεπτά φεύγω. Χύμα όλα. Έλα σολέ, όλα χύμα. Δεν ελέγχει κανείς τίποτα. Ό,τι δηλώσεις είσαι. Λες το Γεωργούλη, γιατί δεν δήλωσες τα εισοδήματα. Λέει, μα αφού είμαι κάτοικος Αγγλίας. Έτσι, που ευρωβουλευτής μας δουλεύουν κανονικά. Λέει, μα πέρσι λέει μηδενικό εισόδημα, δεν δούλεψε πουθενά. Ένα θείασο, κάτι, μια διαφήμιση, ρε παιδί μου, ένα έργο. Κάτι. Ναι, ρε παιδιά, λέει, αλλά είμαι κάτοικος Αγγλίας. Ναι, είσαι κάτοικος Αγγλίας, αλλά εδώ ευρωβουλευτής Ελλάδας είσαι. Τι ζούμε, δεν δήλωσε τίποτα. Τι ζούμε, δεν δήλωσε τίποτα. Μπορείς, μηδέν. Άμα είσαι κάτοικος εξωτερικού, μπορεί να μην δηλώνει. Ναι, υπάρχει νόμος που λέει ότι υπάρχει δοή εξωτερικού. Υπάρχει. Κατοίκον εξωτερικού. Ναι. Τουλάχιστον η κυρία η άλλη δήλωσε 0,10. Ή αν είσαι και πολίτης Μεγάλης Βρετανίας, το αδηλώνεις εκεί, υποτίθεται. Κούς Κωνσταντίνος, 16 βίλες, 4,5 εκατομμύρια φράγκα. Φράγκα, όχι ευρώ, ελβετικά φράγκα κτλ. Κάτοικος Γενέβης κτλ. Άντερε, ζηλιάρηδες, επειδή είναι και ηθοποιός και ευρωβουλευτής. Ζηλιάρη. Ναι, αλλά για το Μητσοτάκη δεν λες τα δάνεια. Τα δάνεια του Μητσοτάκη δεν τα λες. Και τη Μαρέβα. Οι καημένοι πεινάνε και πήραν δάνεια. 1,5 εκατομμύρια. Φίλε, όλοι έχουν. Όλοι έχουν. Αυτό πράσινη, κόκκινη, κίτρινη, πορτοκαλί έχουν όλοι δάνεια. Και ο Παπαδημούλης τι είπε. Εγώ λέω τουλάχιστον τα δηλώνω. Όχι σαν κάτι άλλο θα δίνουν στην offshore. 8 διαμερίσματα. Σε μια χρονιά. 11 έχει βγει ακίνητα. 8 διαμερίσματα. Εντάξει. Με γεια του, με χαρά του. Να είναι υγιής, άλλο να τα παίρνει. Μπράβο του. 300 χιλιάρικα. Δηλαδή 8 δια 300. 30. 35 το 1. Τι διαμέρισμα ήταν αυτό, ρε φίλε. Από πληστηριασμό τα πήρες. Από πού τα πήρες. 35.000. Ούτε το δικό μου δεν κάνει 35. Να μην σας νοιάζει, ρε ζηλιάριδες. Άντε πια. Υπόγειο να παναγοράσεις στη Λαγκαδά. Να πάρουν όλοι. Είμαστε με τους ευρωβουλευτές μας. Την κυβέρνηση, την αντιπολίτευση. Όλους, μια χαρά. Μια χαρά είναι. Όλους. Άντε τώρα. Χρόνια τώρα. Λοιπόν. Λοιπόν. Εδώ Γέρα Πετρίτη θα ανταποκρίθηκε. Αύριο έχουμε τηλεδιάσκεψη. Άλλο πάλι. Η ομάδα του Δημοσίου δηλαδή. Κοίταξε. Η ομάδα του Δημοσίου. Κοίταξε. Η ομάδα του Δημοσίου. Γιατί, επειδή θα εφαρμοστεί ο νόμος. Αυτό είναι, βέβαια. Ο νόμος να εφαρμοζόταν έτσι κι αλλιώς. Είναι δίκαιο το αίτημα του Άρη. Είναι. Ο Άρης είναι απίστευτο. Διεκδικεί να ισχύσουν οι ελληνικοί νόμοι. Δεν έχει να γίνει αυτό. Εγώ επιμένω. Όλοι οι άλλοι ζητάνε να αλλάξουν. Στο ποδόσφαιρο τι ισχύει. Τι ισχύει στο ποδόσφαιρο, οι νόμοι του κράτους ή η FIFA. Μα FIFA. Στο ποδόσφαιρο, ρε φίλε. Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία σε δικαίωσε. Σε δικαίωσε. Μιλάμε τώρα. Ναι, αλλά τιμωρήθηκε. Του Σαββίδη. Η ΕΠΑ του Σαββίδη. Μην κάνουμε λαϊκή. Ο αεροπαγίτης δεν ανήκει στο Σαββίδη. Ναι, εντάξει. Πέρα από αυτό. Η FIFA όμως τιμώρησε και την ΕΠΑ. 500.000 ελβετικά φράγκα. Ποιος είναι, δηλαδή, συγγνώμη, ποιος είναι από πάνω. Η FIFA. Ο ελληνικός νόμος. Ωραία, αφού είναι η FIFA, γιατί το 16 δεν μου είπε. Στοπ, γιατί παίζει. Το 17, το 18, το 19. Για να βγάλουμε τον Παραγουανό. Να βγάλουμε. Κώστα, πάρε τηλέφωνο τον Παραγουανό. Αυτόν δεν θα τον βγάλουμε. Έμπαινα. Θα κλείσω τις τηλεοράσεις. Έμπαινα. Θα κλείσω τις τηλεοράσεις, Χρήσατε. Με κάθε σεβασμό σου λέω ότι δεν άκουσα ό,τι είπες το τελευταίο δευτερόλεπτο. Γιατί βλέπω την Κατερίνα και τα λέμε. Λοιπόν, θα κλείσω τις τηλεοράσεις. Δεν γίνεται ραδιόφωνο έτσι. Όχι. Λοιπόν,
Τι είπες για, κάτι είπες για τον παραγωνό, Χρυσάδε. Δεν τον πάρουμε. Παραγωνό, ναι. Αυτός δεν, αφού είπες να βγάλουμε, αυτό δεν θα τον βγάλουμε, λέω, θα τον βάλουμε, να ξέρετε. Στη φυλακή. Πού να ξέρει ο άνθρωπος στην Παραγουάη τώρα που μένει εκεί, ότι βράζει ένας λαός ολόκληρος. Ποια είναι η πρωτεύουσα της Παραγουάης? Δεν μένει στην Παραγουάη. Πού μένει? Άνω Τούμπα. Ξέρουμε που μένει. Άνω Τούμπα. Πού μένει, ξέρουμε. Παραγουάη πάντως δεν είναι. Στην Ασουσιόν. Δεν είναι, φαντάζομαι, Ελλάδα. Τίποτα λαμπράκια, νοτούπα κτλ. Όχι. Παπαναστασίου. Όχι. Παπαναστασίου έμενε ο Τέπιτς, Χρυσάθε. Λοιπόν, πέρα από την πλάκα που ωραία κάνεις, Κώστα μου. Τι πλάκα. Πρέπει να σημειώσουμε ότι ο Βίκτορ Μητρόπουλος. Παραπάνω για οτιδήποτε. Ναι. Το ένα είναι νόμοι κράτους. Το άλλο είναι ένα κανονιστικό δίκαιο της FIFA, το οποίο μάλιστα συγκρούεται. Το κανονιστικό δίκαιο με το οποίο αποφάσισε ο παραγωνός, με το ίδιο το δίκαιο της FIFA, το οποίο αναφέρει σε συγκεκριμένη παραγραφό του ότι πρέπει οι κανόνες που εφαρμόζει η FIFA να είναι συμβατοί με τους νόμους του εκάστοτε κράτους. Στη συγκεκριμένη περίπτωση λοιπόν η FIFA έχει ξεκάθαρα παρανομήσει, διότι πάρα πολύ απλά η παλιά ΠΑΕΑΡΙΣ είναι ακόμα ζωντανή. Υπάρχει κανονικότατα, υπάρχει διαχειριστής, υπάρχουν φυσικά πρόσωπα, λειτουργεί κανονικότατα έχοντας περιουσία στην κατοχή της στο Ρήσιο και μπορεί οποιοδήποτε βάσει του διεθνές δικαίου να πάει και να πάρει τα χρήματά του και από τον εκαθαριστή και από την περιουσία και από όλα τα υπόλοιπα. Δεν μπορείς πριν πεθάνει κάποιος να φωνάζεις στο γιο του και να του λες, κοίταξε να δεις, επειδή θα πεθάνει ο μπαμπάς σε καμιά... δύο χρόνια, ναι. Πλήρωσε λίγο σήμερα την εφορία του. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Αυτό συμβαίνει σε αυτή την περίπτωση και θεωρώ ότι πρέπει εδώ που φτάσαμε να υπάρξει και μια κρατική παρέμβαση, όχι για να ευνοήσει τον Άρη, γιατί δεν έχει κάτι να τον ευνοήσει, δεν έχει να αλλάξει κάτι στο νόμο της η Ελλάδα, η κυβέρνηση, δεν έχει να κάνει κάτι διαφορετικό, δεν χρειάζεται να διαφοροποιήσει κάποιο νόμο. Δεν χρειάζεται να ψηφίσει κάποιον άλλον νόμο. Τότε γιατί τρέχουμε στην κυβέρνηση? Από την άλλη όμως προφανώς για να εφαρμοστεί, για να εφαρμοστεί ο νόμος. Από να εφαρμοστεί ο νόμος. Που ο νόμος δίνει το δικαίωμα στην Ελλάδα να κάνεις μια ποδοσφαιρική ανώνυμη εταιρεία, να είσαι συνεπής στις φορολογικές υποχρεώσεις, στους ποδοσφαιριστές σου, στα πάντα όλα, και επίσης δίνει το δικαίωμα σε όποιον του οφείλονται χρήματα από το παρελθόν να τα διεκδικήσει με συγκεκριμένα ένδικα μέσα. Παραδείγματος χάρη, θα σου πω ένα παράδειγμα. Εγώ είμαι πολύτεκνος. Μάλιστα. Έχω ένα αυτοκίνητο. Μάλιστα. Το οποίο έχω αγοράσει ως πολύτεκνος. Δεν μπορεί να μου το κατασχέσει κανείς, γιατί υπάρχει ένας νόμος στην Ελλάδα, ναι, και δεν μπορώ να το κατασχέσω από τον πολύτεκνο. Δεν μπορεί λοιπόν να έρθει κάποιος και να πει, α, δεν με νοιάζει που είσαι πολύτεκνος, το παίρνω εγώ το αυτοκίνητο. Θα σου πει, όπα φίλε, υπάρχει ένας νόμος που το απαγορεύει το συγκεκριμένο. Υπάρχει και το άλλο. Εγώ έχω ένα αυτοκίνητο. Χρωστάει ο αδερφός μου. Μάλιστα. Δεν μπορεί, επειδή χρωστάει ο αδερφός μου, να έρθει να μου πάρει εμένα την περιουσία μου. Είναι τόσο απλό το θέμα του Άρη στη συγκεκριμένη περίπτωση. Επειδή ένας παραγουανός ξαφνικά είπε, α, δεν με νοιάζει, υπάρχει συνέχεια το ένα με το άλλο. Βεβαίως υπάρχει συνέχεια το ένα με το άλλο, αλλά η συνέχεια αυτή δημιουργήθηκε έτσι όπως έπρεπε να δημιουργηθεί, με βάση τους νομούς. Ας μας πούνε λοιπόν ότι οι ποδοσφαιρικές ανώνυμες εταιρείες δεν υπάγονται στο γεμί. Δεν έχουν καμία σχέση, Χρήσανθε, με τους νόμους της κυβέρνησης. Καλά τα λες, ο παραγωνός ούτε το γεμί ξέρει, ναι, ούτε το αλή, ούτε το αφημί. Ούτε δηλαδή, το Γεραπετρίτη. Εντάξει, είναι γιατί... υποχρεωμένος. Είναι υποχρεωμένος, Θέριο, να το ξέρει, και τα προηγούμενα 12 χρόνια το ήξερε. Καλός ή κακός, το λέγαμε και χθες για να πούμε λίγο σκεπτικό, αν μπορούμε, του παραγωνού και της FIFA γενικότερα. Ο Συστόν έπαιξε στον Άρη. Εγώ βλέπω μια ομάδα Άρης με το ίδιο σήμα, ίδιο γήπεδο, ίδιο κόσμο δεν είναι που έτσι, παίζει παιδιά. Αυτό, θα πληρώσει ο Άρης. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι, Στέριο. Ωραία, άμα είναι να πάει και τα χρέη του μπασκετικού ΠΑΟΚ, να τα πάρει από τον ποδοσφαιρικό. Είναι ΠΑΟΚ, βλέπω ότι έχει το ίδιο σήμα. Είναι... Δεν είναι... Τι είναι αυτό το καφενείο, είμαστε. Εδώ υπάρχουν νόμοι. Εδώ υπάρχουν νόμοι. Νόμοι του ελληνικού κράτους. Η Αγγλική Ομοσπονδία. Οι νόμοι του εκδηλικού με τους οποίους είναι συμβατοί. Γιατί στο εξωτερικό δεν μπορεί να συνηθίζεται να γίνει, ξέρω εγώ, η City, η Manchester, ο City και να αλλάζουν αφημί. Εδώ ελληνικό φαινόμενο είναι κυρίως. Ναι, αλλά είναι. Ας μας λέγανε, ρε παιδιά, μην το κάνετε. Δεν μπορείτε. Είστε γάμα εθνική, τελείωσε. Αν δεν πληρώσει το συστό, δεν ανεβαίνει.
Δεν γίνεται όμως 5 χρόνια μετά που ανέβηκες, που έκανες, που πλήρωσες, που έκανες όλα αυτά, να λες ξαφνικά αλλάζω και δεν στο, και δεν στο είπε το ελληνικό κράτος. Στο λέει ο συγκεκριμένος κύριος Χρήστος. Δηλαδή, γιατί αυτή η μανία να υπερασπιστούμε τη FIFA. Με ποιον είμαστε εμείς, με τη FIFA ή με τον Άρκη και το ελληνικό κράτος. Με τον εργαζόμενο. Με τη FIFA είμαστε. Με το δίκαιο. Με ποιον είναι. Άντε πάλι με τον εργαζόμενο. Εσύ με τον εργαζόμενο είσαι μόνο. Θα... πρέπει να πάρει τα λεφτά του, Ρίση Χρήσαδε. Να σου πω κάτι. Να σου πω κάτι. Χρήσαδε. Εάν ο Άρης. Ο Πάο. Ο εργαζόμενος του Άρη που βλέπει να πλήττεται η ποδοσφαιρική του ανώνυμη εταιρεία από την πολιοδιοκτησία μιας άλλης ομάδας με μια άλλη ομάδα και να επηρεάζεται το πρωτάθλημα και τα λοιπά, Στέργιο, τα ήθελες. Θα πρέπει να διεκδικήσει το δίκιο του. Γιατί πλήττεται και ο Άρης και ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός. Αθέμητος ανταγωνισμός δηλαδή. Έτσι. Ακριβώς. Ναι. Συμφωνώ μαζί σου, Χρήστε. Εάν όμως ήθελα να πω και με διέκοψες ότι ο ΠΑΟΚ, η ΑΕΚ, ο Ολυμπιακός, ο Άρης είχαν φροντίσει όλα αυτά τα χρόνια όλες οι ομάδες να εξοφλήσει τους ξένους ποδοσφαιριστές, δεν θα την νοιάζει τη FIFA αν άλλαζε αφημί κάθε 10 λεπτά και το γεμί. Εντάξει και το αλήσα μηγέν. Επειδή όμως υπάρχουν απλήρωτοι ποδοσφαιριστές. Δεν θα γίνω ποτέ κολλητός ούτε τον μάνατζερ ούτε οτιδήποτε άλλο. Στο θέμα του Μαουρίσιο, πολύ καλά βλέπω ότι όλοι οι ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ γράφεται για το δίκαιο, για τη δίκαιη πρόταση του ΠΑΟΚ, για το γεγονός ότι δεν γίνεται να, μειωθεί, να παίρνει πάλι ένα 300 κτλ. Δεν γίνεται, δεν γίνεται. Τι να γράψουμε δηλαδή. Τι να γράψουμε δηλαδή. Θα μας τρελάνει τώρα. 1,3 και ζήτησε αύξηση ο Μαουρίσιο. Ποιος του τα έδωσε τα 1,3? Εγώ. Εγώ τα υπέγραψα, δεν τον αξιολογήσατε για 1,3. Ρε φίλε, τον αξιολογήσαμε και πήραμε 4 τρόπαια με το Μαουρίσιο. Το πρόβλημά σου ποιο είναι. Άρα, ότι είστε αχάριστοι. Ότι πήρατε 4 τρόπαια με το Μαουρίσιο. Φίλε, δεν είμαστε αχάριστοι. Χρειάζεται. Ούτε ο κόσμος, ούτε η διοίκηση, ούτε η ρεπόρτερ είναι αχάριστη. Α, τον κόσμο. Έχει δώσει πάρα πολλά ο Μαουρίσιο, εντάξει. Σε μια ηλικία όμως, σε μια ηλικία των 32. Και με ένα μεγάλο τραυματισμό. Που δεν είσαι με τον εργαζόμενο εδώ. Είμαι, ρε φίλε. Φυσικά και είμαι. Φυσικά και είμαι. Τελευταίο συμβόλαιο, ρε φίλε, άσε τον άνθρωπο να πάρει λεφτά. Ας έρθει στον Άρη να του δώσει ο Καρυπίδης 1,8. Δεν το φυσάτε. Έχουμε πολύ καλύτερο παίχτη. Έχουμε τον Σάσα εκεί που τον έκανε γιογιό. Θα μας πεις τώρα, ρε φίλε. Τον έκανε γιογιό σε δύο παιχνίδια. Γιογιό. Γιογιό τον έκανε. Στην Τούμπα δεν ξέρω, έπαιζε. Γιογιό τον έκανε. Το ακούσαμε και αυτό σήμερα. Τον έκανε γιογιό ο άλλος που είχε. Τι γράφουμε για τον Μαουρίσιο. Λοιπόν, άλλο, πάμε. Πάει αυτό. Τι άλλο. Λοιπόν, χθες είχαμε συνάντηση Τζιτζικό στα Καρυπίδη. Έτσι. Και η περιφέρεια στο πλευρό του Άρη. Αύριο θα είναι ο κύριος Τζιτζικό και στην τηλεδιάσκεψη αυτή με τον κύριο Γεραπετρίτη. Είναι θετικό, για όσους καταρχήν να πούμε ότι έγινε αποδεκτό το αίτημα του Άρη, είναι θετικό ότι ανταποκρίθηκαν γρήγορα. Ελπίζω να ανταποκριθούν γρήγορα και στο κομμάτι της υλοποίησης πλέον του όλου πλάνου και του μνημονίου με τη FIFA και όλα τα υπόλοιπα. Για μένα είναι θετικό ότι μέσα σε 4 μέρες γίνεται έστω και με τον τρόπο λόγω κορονοϊού, εντάξει, φυσιολογικό είναι αυτό να γίνει η τηλεδιάσκεψη έτσι, θα μετέχουν ο κύριος Γεραπετρίτης και το επιτελείο του φαντάζομαι, ο κύριος Καρυπίδης, ο κύριος Δητικώστας και ο κύριος Αρβανίτης. Εικάζω ότι ο κύριος Καρυπίδης θα έχει μαζί του και τον νομικό, τον κύριο Ζέμπερ, γιατί μην ξεχνάμε ο κύριος Γεραπετρίτης είναι και συνταγματολόγος, οπότε ενδεχομένως να, πέρα από το να πούμε να βοηθήσετε παιδιά και έχουμε δίκιο και πρέπει να πάνε και σε λίγο πιο επιμέρους ζητήματα, εκτός αν αυτό είναι το πρώτο βήμα και για το διαδικαστικό προχωρήσουν στη συνέχεια σε επαφή πιο εξειδικευμένα, δηλαδή να μιλήσουν οι νομικοί, να το πω έτσι πάρα πολύ απλά. Το σημαντικό είναι ότι υπάρχει ανταπόκριση και πρέπει να το αναγνωρίσουμε, αλλά δεν θα έχει καμία ουσία αν μείνουμε απλά στα λόγια. Δηλαδή, εντάξει, okay, ναι, εδώ είμαστε εμείς, θα βοηθήσουμε. Βάζω πλάτη που είπε και ο Αβγενάκης, αλλά δεν είμαι εγώ αρμόδιος. Πώς βάζεις πλάτη τότε. Αλλά τέλος πάντων. Ο Γεραπετρίτης θα δικαιωθεί όπως με τον ΠΑΟΚ, που δεν είναι εισήγηση, αλλά είναι απόφαση, και δεν εισήγηση. Όχι, μπερδεύεσαι κι εσύ. Ο άξιος συνταγματολόγος. Ο Γεραπετρίτης είχε πει ότι θεωρεί ότι, δεν είναι... Όχι. Δεν είναι δεσμευτική. Αυτό είχε πει. Μην μπερδεύεσαι. Μην διαβάζεις ότι είναι. Ότι είναι εισήγηση, φίλε. Ναι, η έννοια της εισήγησης αυτή είναι. Κώστα, δεν είναι ούτε εισήγηση ούτε απόφαση. Είναι έκθεση. Το είχαμε πει την πρώτη μέρα που βγήκε.
την πρώτη μέρα που βγήκε είχαμε πει ότι είναι έκθεση. Εγώ με βάση τον νόμο έλεγα ότι είναι δεσμευτική. Αυτό θεωρώ. Mm. Είναι θέμα κρίσης όμως, ξεκάθαρα. Άλλοι έλεγαν δεν είναι δεσμευτική και τα λοιπά. Μην ξαναπάμε τώρα σε αυτό το θέμα. Υπάρχει το ΚΑΣ για να το λύσει το συγκεκριμένο θέμα. Εκεί για το ΚΑΣ, πρόσεξε λίγο, για το ΚΑΣ δεν είναι δεσμευτική. Για το ΚΑΣ. Το ΚΑΣ παίρνει την υπόθεση από την αρχή. Και αποφασίζει καταρχήν αν θα την δικάσει. Γιατί μπορεί να πει όχι, είμαι αναρμόδιο. Παράδειγμα, έτσι. Αλλά θα τη δικάσει, την παίρνει από το Α. Το πιο πιθανό. Της αλφαβήτας. Από το πρώτο γράμμα. Έτσι. Δεν κοιτάει ούτε τη Μαρούπα, ούτε τον οποιοδήποτε άλλο. Τι εννοώ δεν κοιτάει. Αν θέλει, το αναιρεί. Ναι. Την έκθεση, την αναιρεί. Ναι. Δεν ξέρω αν είναι αυτό εύκολο ή οτιδήποτε άλλο. Να αναιρέσει κάτι τέτοιο ένα διεθνές δικαστήριο μιας επιτροπής που βέβαια δεν κοιτάει αν ο Παναγόπουλος είπε ότι άκουσε έναν δικηγόρο ή ΔΕΗ ή Μαρούπα ή οτιδήποτε άλλο. Δεν κοιτάει να δει αν το κύρος της επιτροπής σε αυτά τα κομμάτια. Οι Τουρκαλάδες όμως. Δικαστές... Οι Τουρκαλάδες παραμονεύουν. Τα μουσουλμανάκια. Τα μουσουλμανάκια παραμονεύουν, Χρυσαθέ. Κώστα, η λέξη Τουρκαλάδες πάει μόνο με ένα πράγμα. Το έγραψε στην έκθεσή της, έγραψε συγγνώμη τα μουσουλμανάκια. Οι Τουρκαλάδες πάει μόνο με ένα πράγμα. Θα παραμιλάνε. Είναι το πιο γνωστό σύνθημα, μπράβο. Οι Τουρκαλάδες θα παραμιλάνε. Πάμε, Άριο. Συγγνώμη, επικό σύνθημα με Βουάρης Κωνσταντικοβάγος. Ναι, Χρυσαθέ. Εφές Πίλσεν, το φασμούσα μόνο ο Άρης. Εσείς πείτε ότι είναι και άλλη ομάδα που έχει ταπεινώσει τους Τούρκους στο παρκέ. Έπρεπε να πεις τώρα Στέργιο, αν Στέργιο, σου κόβει, ότι και εγώ τη Φενέρμπαξε. Αλλά πού είναι. Άσε μας, Χρυσαθέ, θα μας κάνεις και υποδείξεις τώρα. Θα πω στη λογική τη δική σου τώρα. Εσύ μας άνοιξες τα μάτια. Μας άνοιξες τα μάτια. Τώρα έλεγες για... Εδώ μπήκε στη λογική του Παραγουανού, ρε Στέργιο. Καρντός. Αδερφός. Καρντός. Αδερφός. Άξιος δικαστής. Ο Παραγουανός, ο καλύτερος του κόσμου. Άξιος δικαστής. Και η απόφασή του είναι δεσμευτική. Δεσμευτική. Σύμφωνα με τον νόμο της Παραγουάης είναι δεσμευτική. Και της FIFA. Της FIFA. Ωραία. Ένας τέτοιος δεσμευτικός Παραγουανός θα μπει και στο ΚΑΣ και να δω τι θα λες μετά. Όταν θα σε ρίξει στην πίτα εθνική. Στη γάμα κατευθείαν. Στη γάμα. Όπως και θα έπρεπε να είσαι ήδη εδώ που τα λέω. Και θα αλλάξω και αφημί και θα λέγω με ο ΠΑΟΚ. Και θα φεσώσω και 10 πολιτικούς και θα είναι η παλιά ΠΑΕ. Δεν θα είναι καινούργια. Καλά, φέσω 40 εκατομμύρια. Αλλά θα κρατήσω τους τίτλους μου. Του 1921. Τότε που ο Καραϊσκάκης έκανε ένα ψαλιδάκι και έβαλε γκολ και πήρε με το πρωτάθλημα. Με πάνινη μπάλα! Όχι. Ναι, ο Καραϊσκάκης όμως τον έκανε τότε ως παίκτης του Άρη και έπεσε με τον ΠΑΟΚ όμως. Γιατί και φτάσει τρεις φορές. Βέβαια, φίλε. Πήρα το πρωτάθλημα. Έχει μείνει σε ιστορία. Έχει μείνει σε ιστορία αυτή. Βρε και έπαιζε. Σωστά, η ιστορία είναι μόνο από τότε που συμφέρει τον ΠΑΟΚ κτλ. Έτσι, φυσικά. Έχεις δίκιο. Έχουμε σβήσει τους τίτλους του Ολυμπιακού, του Άρη, του οποιοδήποτε άλλο. Της Λίβερπουλ ισχύουν όμως. Ή της Manchester United. Ήταν άλλο πράγμα στην Αγγλία το 1898. Τέλος πάντων. Λοιπόν, θέλω να πείτε χορηγούς. Καταρχήν γυαλιά δεν δίνουμε, ρε παιδιά. Δεν είπατε για τα γυαλιά. Θα δώσουμε, σήμερα θα δώσουμε και δύο. Με ξεφωνίζει ο φίλος μου Optic Express. Θα δώσουμε και δύο. Ο Κούσης λέει. Τον πολεμάει ο Κούσης. Θα δώσουμε και δύο γιατί εχθές δεν δώσαμε. Λοιπόν, FM κενό. Ονοματεπώνυμο. Το στέλνετε στο 54222 με χρέωση μόλις 0,62 λεπτά του ευρώ ανά SMS, συμπεριλαμβάνεται και ο ΦΠΑ και θα κερδίσετε μια δωροπιταγή 50 ευρώ. Θα πάτε στο Opticon Express. Με μόλις 15 ευρώ μπορείτε να πάρετε γυαλί 65 ευρώ ή αν επιλέξετε κάποιο άλλο μοντέλο μπορείτε να δώσετε τη διαφορά. Κερδίζετε πάντως μια δωροπιταγή 50 ευρώ. FM και ενώ το ονοματεπώνυμό σας, το μήνυμά σας αν θέλετε, κάποιο σχόλιο, κάποια ερώτηση, οτιδήποτε άλλο, το στέλνετε στο 54-2-2-2. 2.000 σήμερα θα δώσουμε, 2 τυχεροί, γιατί εχθές δεν δώσαμε. Εντάξει, με ευθύνη του Χρύσανθου. Όποιος στείλει μήνυμα, δωροεπιταγή. Το καλοκαιράς είναι μαζί μας, να κάνετε έναν έλεγχο το αυτοκίνητό σας, να μην βγει κάποια ζημιά στο μέλλον και τραβάτε τα μαλλιά σας και μην πω τι άλλο. Τρία καταστήματα, Γρηγορίου Λαμπράκη 27, στροφή 3. Την έχουμε πάθει, Χρύσανθε, έσκασε ένα αυτοκίνητο στα χέρια μας. Έξω από τον ιστορικό. Έξω από τον ιστορικό Προβατά Σερών, γιατί το είχαμε αφήσει στη μοίρα του. Και κάποια στιγμή έσκασε. Εντάξει. Μάλιστα. Γρηγορίου Λαμπράκη 27, στροφή 3 Ανδρείας, το πρώτο κατάστημα. Εσπερίνων 19, παλιά συμμαχία Ωριοκάστρου. 14ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών. Στη Θέρμη, το τρίτο κατάστημα. Ολοκληρωμένα συνεργεία.
και σέρβις και φανοπείο και βαφείο και ανταλλακτικά για να μην τρέχετε από εδώ και από εκεί και σας δίνει το καλοκαιράς αυτοκίνητο αντικατάστασης όσο το δικό σας παραμένει στα χέρια των ανθρώπων του. Και μαζί μας την πρώτη ώρα ο Μαρμαρίδης, κορυφαία έπιπλα εδώ και δεκαετίες. Αν μπείτε στο marmaridis.gr θα δείτε τις πολύ μεγάλες προσφορές με τεράστιες εκτόσεις. Θα ενημερωθείτε και για το νέο πλάνο δόσεων χωρίς πιστωτική και χωρίς προκαταβολή. Όσοι είστε πελάτες του Μαρμαρίδη, νομίζω ότι είστε σούπερ ευχαριστημένοι. Το πολύ μεγάλο κατάστημα, η έκθεση έξω από τη Θεσσαλονίκη πηγαίνοντας προς Καβάλα στα δεξιά, δεν γίνεται να μην το δείτε. Και όπως μπαίνετε στην πόλη, στα αριστερά. Και φυσικά υπάρχει κατάστημα και στη Τζιμισκή για όσους δεν μπορούν να βγουν εκτός πόλης. Υπάρχουν καταστήματα και στην Αθήνα. Και όπως είπα, υπάρχει το marmaridis.gr που από την ησυχία του σπιτιού σας ψωνίζετε ό,τι ακριβώς θέλετε, είτε κρεβάτι, είτε τραπέζι, είτε καναπέ, είτε οτιδήποτε χρειάζεται ένα σπίτι. Λοιπόν, αυτά. Θα πάμε στο πρώτο διάλειμμα. Αντιλαμβανόμαστε γιατί ο Παναθηναϊκός θέλει ξαφνικά κεντρική διαχείριση. Ενώ μέχρι πέρσι ήταν ο μόνος ο οποίος έφευγε από το ένα κανάλι, πήγαινε στην ΕΡΤ, έπαιρνε τα διπλά. Έφευγε από την ΕΡΤ, πήγαινε στην ΟΒΑ, έπαιρνε τα διπλά κτλ. Τώρα που είναι να φάει ψαλίδι, θα υποστεί μείωση. Θέλει κεντρική διαχείριση ο Παναθηναϊκός, γιάζεται για το καλό του ποδοσφαίρου. Αλλά έφευγε μόνος του πρώτος και πήγαινε και έπαιρνε διπλάσια λεφτά και τετραπλάσια λεφτά από τον Άρη, ενώ είχε ομάδα, για να μην πω γιατί, με τους ερασιτέχνες. Τώρα θέλει κεντρική διαχείριση ο Παναθηναϊκός και φταίει ο Άρης που έχει συμβόλαιο, να το σημειώσουμε και αυτό γιατί δέχτηκε μια επίθεση ο σύλλογος της Θεσσαλονίκης. Φταίει ο Άρης που ενώ έχει συμβόλαιο, λέει καθίστε ρε παιδιά, εγώ που έχω συμβόλαιο τι θα κάνω, να το αφήσεις και να αφήσεις την κεντρική διαχείριση. Τι ωραίοι! Όταν έχουμε εμείς συμβόλαιο, α, έχουμε συμβόλαιο, δεν γίνεται να το σπάσουμε. Όταν έχει ο Άρης συμβόλαιο, σπάσε και έλα στην κεντρική διαχείριση. Είναι πολύ ωραία τα πράγματα στον χώρο του ελληνικού ποδοσφαίρου. Έσφιξε ο Παναθηναϊκός με το συμβόλαιο. Και η αλλαγή, επειδή λέγαμε και για τους, πριν πούμε στο διάλειμμα, επειδή λέγαμε για αλλαγή στις νομοθεσίες κτλ. Ποιος δεν έχει πλάνο βιωσιμότητας όταν δεν έχει τηλεοπτικό συμβόλαιο και άρα δεν θα έπαιρνε άδεια και άρα θα τρώγε και μείον 6, που έγινε μείον 3 από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Για σκεφτείτε λίγο, ο Άρης έχει πάντως πλάνο βιωσιμότητας γιατί έχει τηλεοπτικό συμβόλαιο. Ποιος δεν έχει καθόλου έσοδα αν είναι και κλειστές οι κερκίδες. Για σκεφτείτε λίγο, ο ΠΑΟΚ έχει ΠΑΟΚ TV. Ο Άρης έχει Νόβα, ο Ολυμπιακός έχει Νόβα, η ΑΕΚ έχει Νόβα. Για πείτε μου λίγο, ποια ομάδα δεν έχει τίποτα από αυτά και δεν έχει κανένα πλάνο βιωσιμότητας και γι' αυτό άλλαξε τη ζούλα ο νόμος. Σωστά το σκεφτήκατε. Πάμε στο break και επιστρέφουμε. Γιατί πολύ παπάς και πολύ στήριξη σε κάποιους. Και επίσης να μας πείτε για τον Καλάθι που παρατάει και φεύγει. Φριντέτ φεύγει, καλά. Έγινε follow σήμερα, έγινε follow, τον έκανε follow. Ναι, ναι. Αν τον έκανε πάλι φόλο. Και αν είδα καλά, Σάββατο καλεσμένο στο Open ο Πιτίνο Κώστα. Στο Open. Έλα, ρε Ρικάρα. Θα τα πει όλα. Άντε, μα έχετε ζαλίσει. Ρικάρα. Θα πει την αλήθεια. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα. Πιτινάρα, ολέ. Και επιστρέφουμε. Συνεχίζουμε. Πάμε. Δεύτερο ημίωρο. Τρόικα. 107,4. Γυαλί Super Opticon Express. Στείλτε μήνυμα. Από το κινητό, φυσικά. FM και όνομα τεπώνυμο. Στο 54-222 χρέωση μόλις 0,62 λεπτά του ευρώ ανά SMS και ο ΦΠΑ είναι μέσα. Ναι. Και όποιος στείλει δωροεπιταγή, όποιος στείλει, ανεξαρτήτως αν κερδίσετε στην κλήρωση ή όχι που θα γίνει 2-5, όποιος στείλει δωροεπιταγή 50 ευρώ από τα Opticon Express. Και τώρα που ο καιρός φτιάχνει, 40 το Σαββατοκυριακό, Στέργιο και Χρύσανθε, 40. Συγγνώμη, 40 βαθμούς, θα κολλήσουμε τώρα. Κολλάς κορονοϊό με το 40. Κονοροϊό, γιατί να μην κολλάς? Επειδή λένε δεν αντέχεις τη ζέστη και αχ καλέ. Ναι. Έλα ρε τώρα. Συγγνώμη, αρρωσταίνεις. Κοίταξε, είναι σαν... έχει συμπτώματα δεν πιο... κρυολογείς εννοείς γενικά. Δεν κρυολογείς. Αυτό. Ναι, έχει, εντάξει. Έχει συμπτώματα ο κορονοϊός. Έχει συμπτώματα πιο βαριά από τη γρήπη και τα λοιπά. Τα έχουμε αναλύσει. Οκ. Okay. Αναπνευστικό. Πνευμονίες και όλα. Σαν πνευμονία και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Ναι, ωραία. Αλλά για να το πάθεις αυτό δεν πρέπει, ρε φίλε, να έχει και συνθήκες αντίστοιχες. Δηλαδή να βγεις με βρεγμένα μαλλιά και να φυσάει. Γιατί το καλοκαίρι δηλαδή δεν κρυώνεις, δεν παθαίνεις κρυολόγημα, δεν πάθαινες. Όχι. Όχι. Παθαίνεις, άμα υδρώσεις και τα λοιπά. Έχεις δει πολλούς με γρήπη το καλοκαίρι. Όχι, αλλά παθαίνεις τέλος πάντων. Τι. Έχεις δει κανένα φτερνίζεται, όχι να φτερνίζεται, φτερνίζεται μπορεί να είναι αλλεργικό. Να φτερνίζεσαι με μια... υπαρξιακά ζητήματα. Εδώ ρε φίλε θέλει ο Γουάρντα να πάει στον Ολυμπιακό και εσύ μου λες τώρα για τον κονοροϊό. Εντάξει. Εγώ είμαι βέβαιος ότι έχει σοβαρά ζητήματα. Το είπε επίτηδες γιατί στο μυαλό του είπε ότι αν πω έτσι θα με καθαρίσουν στον ΠΑΟΚ. Παιδιά, αυτό που έγινε χθες
Αφού πω καταρχήν ότι υπάρχει ένα μήνυμα εναντίον μας της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, το οποίο αναφέρει περαστικά στον πρώην σύμβουλο του ΔΣ της ΚΑΕ ΠΑΟΚ και επίλεκτο μέλος της οικογένειας του ΠΑΟΚ Χρήστο Καραμπέρη, που πέρασε μια περιπέτεια με την υγεία του. Καλή δύναμη, Χρήστο. Περαστικά στο Χριστάρα. Ανέφερε πριν από δύο λεπτά η ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Γίγας. Αυτό... Από παράγοντες του ΠΑΟΚ που... Ναι, μου αρέσουν. Ναι, ναι, ωραίος. Ωραίος. Είναι ο Χριστάρας. Δεν ωραίος. Ξέρω αν είναι το καλό αυτό να ακούει και από τους παράγοντες. Το χρήσανθο από τους παράγοντες που μου αρέσουν. Δεν ξέρω αν είναι παράσιμο ή όχι. Εγώ ξέρω ότι υπάρχουν παράγοντες του ΠΑΟΚ, φίλε, οι οποίοι αναγνωρίζουν την. Βέβαια, τη μαχητικότητά σου. Έτσι. Τη μαχητικότητα. Έτσι. Ο Χρήστος Καραμπέρης, αν το ρωτήσεις, μπορεί να μου ρίξει 38 μπινελίκια μόλις με δει, αλλά την ίδια στιγμή θα αναγνωρίσει. Μπορείς να πάρεις να το ρωτήσεις άμα θες. Ναι. Η Χριστάρα. Λοιπόν, να πούμε λίγο για τον Βάρντα. Περαστικά. Απλά δεν έχω μπαν και δεν μπορώ να τον κάνω μεταγραφή. Ακούτε Λίμπερο. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη. Πάντως θα είναι ωραία δουλειά του Χαριστέ αν μείνει ποινή και ένα χρόνο κάθεται. Ούτε μεταγραφή, τίποτα, φίλε. Ας να πεις, όχι, είναι ανανεώσεις. Κάνει δεύτερο πλάνο. Το είπε, κάνει δεύτερο πλάνο. Και ανανεώσεις θα έχουν πολύ ψωμί. Λοιπόν, για τον Βάρντα. Δηλαδή, αν τα βάλει κάποιος με τη σειρά επιγραμματικά το τι συνέβη, παιδιά, από προχθές το βράδυ μέχρι εχθές το απόγευμα. Εντάξει, αφού προηγήθηκαν οι δηλώσεις του Αλέξη Κούγια πριν από 10 μέρες και τι ωραίος παίκτης είναι και τον θέλω στην ομάδα και θα μιλήσω με τον ΠΑΟΚ να μου τον αφήσουν. Ακολούθησε η ανακοίνωση ότι βγαίνει εκτός ομάδας γιατί έλειψε από τις 9 προπονήσεις τις 7. Στη συνέχεια υπήρξε δημοσιοποίηση των μηνυμάτων. Χαμπίμπι, πρόεδρε, σ' αγαπώ, τι θα γίνει αυτό πρώτα, και ξανά. Πρώτα τον έκραξε πρώτα. Τον έκραξε πρώτα. Γιατί ο Αλέξης Κούγιας είπε αυτό για τις προπονήσεις. Ο Άμρου Άρτα είπε ότι και εγώ και ο Μασούρας πληρώνουμε την κόντρα της Λάρισας με ΠΑΟ και Ολυμπιακό, επειδή είμαστε κιδανικοί κτλ. Ακολούθησε η αποκάλυψη του Άρτα με θέλει Ολυμπιακός. Και η Σικάγο Πούλ, θα πω εγώ. Σίγουρα τον έστειλε κανένα Ολυμπιακό με σήμα του Ολυμπιακού στο Instagram. Κάτσε λίγο να ολοκληρώσω. Όχι, πάνω σε αυτό που λες. Για την κόντρα ΠΑΟΚ Ολυμπιακού την πληρώνουμε. Μισό λεπτό, παιδιά. Αφού είναι να ήταν ο Άρτα και ο Κάτσε, να το καταλάβω. Εδώ όμως είναι ένα. Να γλιτώσει χρήματα θέλει εσύ ο Αλέξης Κούγιας τώρα. Χρήσανθε, να γλιτώσει χρήματα θέλει. Εντάξει, ό,τι μπορεί ο καθένας θέλει να γλιτώσει. Μισό λεπτό, περίμενε λίγο, να είμαστε δίκαιοι. Δηλαδή, αν εσύ είναι ασπέκτης στον ΠΑΟΚ. Ο οποίος μάλιστα είναι και δανεικός από μια άλλη ομάδα. Και έχει σε 9 προπονήσεις και έρχεται στις 2. Αυτό θα λέγαμε, να γλιτώσει χρήματα. Χρήσανθε, αν μάθαινες να ολοκληρώσω, θα σου έδινε και την απάντηση. Ναι, ρε Χρήσανθε. Ακολουθεί, είπαμε, η αποκάλυψη του Άρντα με θέλει Ολυμπιακός. Θα πάω στο εξωτερικό εγώ. Δεν μου κάνει Ολυμπιακός. Ναι, δεν γουστάρω Ολυμπιακός. Εντάξει, ακολούθησε η δημοσιοποίηση των μηνυμάτων του Άρντα στον Αλέξη Κούγια, αγαπώ, Χαμπίμπι κτλ. Και η δήλωση της ΑΕΛ. Η ανακοίνωση, η οποία γράφει μεταξύ άλλων ότι είναι πολύ μεγάλος παίκτης ο Βάρντα. Τεράστιος. Και τον περιμένουμε πίσω εάν μείνει ελεύθερος. Χρήσανθε, εάν ένας παίκτης από τις 9 προπονήσεις ερχόταν τις 2 και τον έδιωχνα, δεν θα τον περίμενα πίσω εάν μείνει ελεύθερος. Εδώ δουλευόμαστε μεταξύ μας τώρα. Και πολύ αξία δίνουμε στην ολική ιστορία. Εγώ σας αποκαλύπτω λοιπόν τώρα ότι ο Βάρντα, αν μου επιτραπούν οι μεταγραφές, θα έρθει στον Άρη. Έτσι. Με το καλό, δεν έχω κανένα θέμα. Έτσι. Τι λες, εγώ έχω. Εγώ δεν θέλω. Γιατί? Γιατί αυτός είναι ό,τι πρέπει και να διαλυθώ τελείως. Ναι, καλά. Τέτοιους θέλω μόνο. Ο Άρντα, τον Άρντα περίμενες. Μπορείς και μόνος, Χρήσανθε. Μπορείς και μόνος ο Άρντα. Γένει ο Λάρσον. Ζεσταίνονται. Γιατί έχει πάρει 4 μισθούς των 800 και λέει, μα πλήρωτος. Ενώ 50-80. Κωστά, την κατοχή σου είναι μπλε το τρακτέρ. Α, το πιασε, το πιασε. Είναι μπλε το τρακτέρ. Ο Άρης Ευρώπη θα παίξει και πάλι. Έτσι. Εσύ προσπαθείς να παίξεις ψημίβ 2, ο Άρης Ευρώπη θα παίξει το καλοκαίρι. Ή μάλλον το Σεπτέμβριο, όταν αρχίσουν τέλος πάντων. Σούπερ Λίγκα θα παίξω. Τι θα παίξεις? Σούπερ Λίγκα. Όχι, η FIFA δεν επιτρέπει αλλαγή. Σούπερ Λίγκα θα παίξω. Εκεί δεν υπάρχει FIFA. Σούπερ Λίγκα με το. Πώς το λένε, πίδνα κίτρους. Σούπερ Λίγκα. Ερχόμαστε. Και θα σε βγάλω και πανό game over πάλι. Άντε. Ήθελες και τ' άκουσες. Είσαι χαζός. Προτελευταία αγωνιστική. Είσαι χαζός, γιατί πάλι. Με γκολ του Βάρντα, δανεικός από τον Ολυμπιακό που το ψήφισα στο βόλεϊ, να το! Κώστα, όχι από τον Ολυμπιακό. Θα τον πάρει ο Ολυμπιακός. Γιατί αυτή που συναναστρέφεσαι τώρα ως Ηρακλής και πρέπει να τα πει στον κόσμο του Ηρακλή, δεν είναι quality με τον Ολυμπιακό.
πρώην του κορδελιού του Ελευθεριακού και τη Αστραπή Δεδροποτάμου. Είναι με τον Άρη, γιατί είναι Αριανός ο κύριος αυτός, ναι, που λες. Ναι, ναι, σαν το γραμμένο. Αριανός ο γραμμένος είναι, να ξέρεις. Δεν είναι. Με άλλους έχουν καλές σχέσεις, όχι με τον Ολυμπιακό. Με όλους έχουν καλές σχέσεις, γιατί είναι παράγοντες του ποδοσφαίρου. Ναι, ναι, βέβαια, ναι, που δεν τους ξέρει κανένας. Πώς δεν τους ξέρει, αφού εδώ ήξερες εσύ ότι είναι στην Αστραπή Δεδροποτάμου. Πώς δεν ξέρει. Στην Κόστα τους ξέρανε. Οι μπαλαδόφατες εμείς, Χρυσανθέ, εμείς οι μπαλαδόφατες. Ναι, ναι. Τους ξέραμε. Τους ξέραμε. Ναι. Λοιπόν, πάμε εγώ παρακάτω τώρα. Τι λέγαμε. Για τον Βάρντα λέγαμε. Όχι, δεν πούμε όλοι τον Βάρντα. Κάτι παλαδόφατσες στον Εύωσμο. Όχι, να πούμε. Ρώτησα Κώστα. Κάτι παλαδόφατσες στον καλά. Εύωσμο ρώτησα. Ναι, ναι. Θα σου πω εγώ τι θα μόλις μάθουν τα ερακλάκια όλη την πραγματικότητα τι θα γίνει. Αλλά τέλος πάντων, μη μου λέτε ότι πάρα σας χαλάσω και τη δουλειά. Τα ερακλάκια άσε να ασχοληθούν με το οίκο τους τα ερακλάκια. Ξέρουνε, πάθανε αρκετά και ξέρουνε πλέον να μην τα ξαναπάθουν. Αλλά εσύ να μας κάνεις τρακτέρ όμως. Εμείς να μην λέμε. Προτελευταία αγωνιστική, σε είπα τι θα γίνει με γκολ του Βάρντα. 0-2. Δεν παίζω στη μόνη πιθανότητα. 0-2. Με ομάδα της πόλεως, Κώστα, είναι να εφαρμοστεί ο νόμος να πέσει ο ΠΑΟΚ στη Β' Σωστά, να πέσει. Γιατί Super League 2 θα παίζεις του χρόνου, όχι ένα. Super League 2 θα παίζεις, Κώστα. Στο κύπελο τότε. Στο κύπελο. Στο κύπελο. Στο κύπελο. 0-2. Έλα, ναι. Έλα κι εσύ. Αρχίζει γεννημένη από το φετινό κύπελο. Με ρόβα, με ρόβα. Θα αφήσει ο Άρης κύπελο για τα επόμενα 10 χρόνια, Κώστα. Α, φέτος θα το πάρει, σωστά. Φέτος και τα επόμενα 9. Θα αποκλείσουμε τον Τροπεούχο, δηλαδή. Μαθαίνω, τον Τροπεούχο, ναι. Σημαντική επιτυχία για τον Ηρακλή. Απέκλεισε τον Τροπεούχο 2020. Όχι τον με γκολ του Ρόβα. Τον Ηρακλή. Όχι τον Ηρακλή. Τον Ηρακλή. Σύμφωνα με τη FIFA, ο Ηρακλής θα παραμείνει Ηρακλής. Σύμφωνα με τη FIFA. Θα πληρώσουμε και τα χρέη του Ρέμου. Ο Ρέμος θα έχει πληρώσει τα χρέη του, δεν τα ξέρεις καλά. Όχι όλα, αλλά τα πληρώνει. Τα πληρώνει, μπράβο, τα πληρώνει. Του Παπαθανασάκη και τον Παπαδόπουλου. Έχουμε γεμίσει και παπά. Και τώρα μετά τον Παπαθανασάκη και τον Παπαδόπουλο, πάτε σε άλλον Ελληνοαμερικάνο. Δεν πειράζει. Όχι, βρήκε 2 εκατομμύρια για να πάρει το Βόλο. Εκείνος είναι άλλος, άσχετο. Ναι, ναι, ναι. Για να πάρει το Βόλο. Για το Βόλο είναι εκείνο. Εκείνος είναι άσχετο. Δεν έχει σχέση με εμάς. Δεν έχει σχέση με εμάς. Λοιπόν, το Βόλο θα πάρει. Πάμε στον Ουάρντα πάλι. Να μείνουμε στον Ουάρντα γιατί το θέμα πουλάει. Στέργιο το αλλάζει. Στέργιο το αλλάζει. Όχι, το είπαμε. Είπαμε, ρε φίλε. Παιδιά, βρείτε μεταξύ σας. Δεν έχω διάθεση να επέμβω. Είπαμε. Ο Ηρακλής. Τι γίνεται. Τι γίνεται. Πού είναι το θέμα. Ο Μπέος έκανε χθες δήλωση. Παπα Μαργαρίτη. Σιγά μην είναι και του Παπαναστασούλη, του φίλου μου. Του Παπαχρόνη. Και του Παπαχρόνη. Του Παπαχρόνη, πού είναι το θέμα. Αναμένεται να γίνει συνάντηση, λένε. Ο κύριος Μπέος βέβαια έβγαλε ανακοίνωση χθες, όπου λέει ότι μη με εμπλέκετε εμένα. Εγώ είμαι δήμαρχος, δεν ασχολούμαι. Η γνωστή αυτή. Η γνωστή αυτή τρίπλα. Η οποία επήλθε βεβαίως μετά από δήλωση του υπουργού, του κυρίου Καράογλου. Ότι με τον Μπέο και τα λοιπά, επαφές και τα λοιπά. Και ο Μπέος λέει τον κύριο Υπουργό, κύριε Υπουργέ, ασχοληθείτε με τα καθήκοντά σας. Εγώ δεν. Αν θέλει ο Ρακ... ναι. Είναι κουραστικό να με εμπλέκουν και τα λοιπά. Τι να με εμπλέκουν, ρε φίλε, αφού είσαι μέσα και μέχρι και στην διάσκεψη της Super League, είσαι δίπλα στον τύπο αυτό που κάθεται και μιλάς. Δεν έχει δηλαδή, σαν φύλαθος. Λέει, πάντως στον πρόεδρο. Στην διάσκεψη των προέδρων. Τον πρόεδρο είναι σαν φύλαθος. Και εγώ στο ΕΣΑ και δίπλα στον Δρακόπουλο μου και το έλεγα. Να πέσει ο Άρης, να πέσει ο ΠΑΟΚ. Κοροϊδευόμαστε τώρα. Κοροϊδευόμαστε. Εννοείται ότι δεν κοροϊδευόμαστε, αλλά σου λέω τι λέει ο άνθρωπος τώρα. Αν ο κάτω λέει αγωγικά. Ο άνθρωπος ο οποίος είπε όταν πήγε στο Θωμαίδη. Κρίνεται. Είπε, εγώ δεν έχω καμία σχέση με την ομάδα του Βόλου. Γιατί με εμπλέκεται. Και ήταν διερμηνέας. Κοίτα στον πάγκο! Διερμηνέα. Εσύ αν μην γνωμαθεί, γιατί δεν μου δίνει την ομάδα του τόπου του. Ο Δήμαρχος. Εγώ στο φίλο αγώνος γράφομαι συνοδός. Δηλαδή, συγγνώμη, εσύ αγόρι μου κάνεις μια συγκεκριμένη δουλειά. Έσκορτ. Έσκορτ, δηλαδή, έσκορτ. 300 ρέα. Να πω κάτι. Δηλαδή, συγγνώμη. Δηλαδή, στο επόμενο μάτι του ΠΑΟΚ, όταν αρχίσει με το καλό στον πάγκο, μπορεί να είναι ο Ζέρβας. Αν γραφτεί μεταφραστή, ναι. Αν γραφτεί, ναι. Φυσικά. Αν γραφτεί, μπορεί να είναι. Φυσικά. Εγώ θα έχω Τζιτζικώστα που έχει πιο μεγάλο τέτοιο όγκο. Αυγενάκι πάρε. Αυγενάκαρο. Αυγενάκαρο. Στο σεφ, βόλτα στο σεφ. Γιατί εμείς υπουργέ μας δεν είπαμε ότι δεν θα βγει ο Μητσοτάκης πρωθυπουργός όπως οι άλλοι. Υπουργέ μας, ναι, αγόρι μου, έχεις δίκιο. Θα γίνει ένα σχηματισμό, λέει, και θα το φάνε τον καημένο. Δεν τρώγεται, ρε Αυγενάκης. Δεν τρώγεται, Αυγενάκης. Κρίτη, κάτι έχει. Μπορείς να μου πεις πώς λέγεται ο Αριανός, όπως λέτε, ναι, που έστειλε αυτό στον Αυγενάκη.
Πώς λέγεται. Ποιο, ποιο αυτό. Ο Αριανός. Α, το μήνυμα. Ναι, πώς λέγεται. Κούσης, ξέρω εγώ. Νίκος Κούσης. Πώς το λένε. Γιατί λέτε ότι είναι Αριανός. Γιατί... Και ποιος μου λέει εμένα ότι δεν είναι στημένο ακριβώς για να πλήξει και τον Αυγενάκη η επικοινωνία, και τον Άρη και τα πάντα. Η επικοινωνία. Η επικοινωνία, ναι. Έτσι, γιατί έτσι, μπορεί να πατήσουμε το προφίλ του, μπορεί να, να πατήσανε το προφίλ του και να είδαν ότι έχει μέσα Αριανάρες αγαπώ και τα λοιπά. Ξανθέ. Και τι έγινε. Και τι σαν, έγινε. Αυτό που έβγαινε, σαν αυτό που έβγαινε και έλεγε Αριανός είμαι Χρήστατα και που βγήκε μετά από δύο χρόνια και είπε είμαι ο Δημήτρης, με θυμάσαι που ήμουν και τα λοιπά. Ναι, πάω και είμαι φίλε. Δύο χρόνια σε έπαιρνα στο Άρης FM μόνο και μόνο και για ότι να πούμε ναι. Να βιάζουν. Και έλεγα ναι. Ότι Αριανός. Ναι, εντάξει, υπάρχουν και αυτά. Φυσικά είπα. Άρα γιατί το βαφτίζουμε. Σε κάθε περίπτωση, Χρήστατα, κάθε υπουργός οφείλει να προστατεύει τον εαυτό του και το θεσμό και να μην μπαίνει σε τέτοια διαδικασία. Γιατί ακόμη και ψεύτικο να ήταν είναι ακόμη χειρότερο τότε. Σε αυτό συμφωνώ. Εμένα δεν με νοιάζει ο Αυγενάκης. Ο Αυγενάκης είναι υπεύθυνος των πράξεών του και υπόλογος των επιλογών του και είναι και ένας υπουργός, έχει δημόσια εικόνα και θα έπρεπε να είναι πιο προσεκτικός και από τους προσεκτικούς. Εγώ σου λέω γιατί αυτό να το τρώει ο Άρης πάλι. Επικοινωνία. Βλέπω διάφορα. Επικοινωνία. Φυσικά επικοινωνία. Ας πούμε ο τέτοιος του ΠΑΟΚ, πώς το λένε, ο παδός του ΠΑΟΚ που έκανε ό,τι έκανε με τον Σύριο, ότι ήταν εκείνος εκεί τον Ιρακινό κτλ. Έπαιξε μία μέρα η ανακοίνωση κτλ. Εξαφανίστηκε. Που υπάρχει πουθενά, δεν δόθηκε καμιά συνέχεια, τίποτα. Χάθηκε το θέμα. Ο Θάνατος, χάθηκε το θέμα. Δεν υπάρχει πουθενά, εξαφανίστηκε το θέμα. Φυσικά και πώς, αφού έγινε δικαστική αυτό, αφέθηκε ελεύθερος ο παγός. Αφέθηκε με ειδική διάταξη της ανακρίδας Θεσσαλονίκης. Ωραία. Η διοίκη διάταξη κάτι λέει μέσα προφανώς. Πρέπει να το δούμε αυτό. Βέβαια κάτι λέει η διοίκη διάταξη. Περιμένω να την πάρω. Δεν έχω δικαίωμα να την πάρω ακόμα, να την δημοσιοποιήσω. Περιμένω. Να δω την ειδική διάταξη. Σαφώς αλλά και, και είναι. Φυσικά και είναι επικοινωνία όλα. Σαφώς και είναι λάθος. Λοιπόν, Χρήσανθε να πούμε εδώ σε αυτό το σημείο και Στέργιο, επειδή έχουμε και μηνύματα για το διαγωνισμό που έχουμε για τα γυαλιά. Χρήσανθε να πούμε ακριβώς πώς θα παραλαμβάνουν οι νικητές. Ας τα πει ο Χρήσανθος. Ναι. Πώς θα παραλαμβάνουν οι νικητές. Εγώ θα τα πω. Και δεν έχω το χαρτί μπροστά. Τι περιλαμβάνει. Τα γυαλιά, ακούστε λίγο, τα γυαλιά. Βγαίνει ο νικητής. Ναι. Ο ένας. Ο οποίος κερδίζει. Σήμερα δύο το γυαλί. Ναι, εντάξει, σήμερα έχουμε δύο. Ναι. Εγώ λέω για κάθε μέρα. Ναι, βγαίνει ο ένας. Κερδίζει το γυαλί λίγο, πηγαίνει και το παραλαμβάνει από, το κατάστημα. Από τα καταστήματα Opticon Express. Σωστά. Τον ενημερώνει η κυρία Μαριλής, μην ανησυχείτε, αφού βγει ο νικητής, που στέλνει και μήνυμα. Ναι, που στέλνει όλη τη διαδικασία που πρέπει να κάνει. Ενημερώνουμε και τα καταστήματα. Και τα καταστήματα, ναι. Στέλνουμε και το όνομά του στα καταστήματα, ώστε και τα καταστήματα να ξέρουν, να μην πάω εγώ και πω γεια και να μου λέει ποιος είστε εσείς. Αλλά και όλοι όσοι στείλουν μήνυμα, εδώ είναι το πιο σημαντικό, όλοι όσοι στείλουν μήνυμα, κερδίζουν μια δωροπιταγή 50 ευρώ. Πηγαίνουν και λένε γεια σας. Έχω κερδίσει μια δωροπιταγή 50 ευρώ. Πάρα πολύ ωραία κυρία μου. Διαλέξτε ποιο γυαλί θέλετε. Αυτό κάνει 70. Πολύ ωραία. Θα δώσετε ένα 20 άρικο. Ναι. Άμα κάνει 45 δεν θα δίνει και 5 ευρώ, να ξέρετε. Ναι, εντάξει. Αυτή είναι η διαδικασία. Αυτή είναι η διαδικασία. Δηλαδή κερδίζουν όλοι όσοι στείλουν, μήνυμα στην ουσία, κερδίζουν. 54-222 και με 62 λεπτά παίρνεις γυαλί ηλίου. Δηλαδή, καλό. Βέβαια. Ναι, εντάξει. 50 ευρουλάκια. 50 ευρουλάκια δωρεπιτάκια. Πολύ καλό, πολύ καλό, πολύ καλό. Λοιπόν, έτσι. Πολύ καλό. Τώρα, όσον αφορά στις εξελίξεις που αφορούν αυτά τα ΚΑΣ, ΜΑΣ και τα λοιπά, Στέργιο, έχουμε κάτι για ΠΑΟΚ. Όχι. Τι όχι. Δεν έχουμε. Τι όχι, ρε φίλε. Περιμένουμε, ρε φίλε. Τι όχι, ρε φίλε. Να μας βάλουν στο πινάκιο, τι να κάνουμε δηλαδή. Ποιο πινάκιο, έπρεπε να έχει δικαστεί ήδη η υπόθεση. Τι κάνει ο Ελβετός μόνο, 5.000 φράγκα. Κωνσταντίνα. Ο Μπαλτάκος βγήκε. Ο Μπαλτάκος δεν χειρίζεται πλέον την υπόθεση. Τι το βγάλαμε. Δεν είναι εντολέα του ΙΠΑΕΠΑΟΚ για το ζήτημα του ΚΑΣ. Δεν είναι. Τελειώσαμε. Τελειώσαμε στην επικοινωνία. Όχι, με τον Μπαλτάκο. Όχι, ο Μπαλτάκος χειρίστηκε εντός των συνόρων. Πάντα όταν πηγαίνουν στο ΚΑΣ παίρνουν ξένο. Οι ομάδες. Ο Άρης γιατί έχει Έλληνα. Γιατί θεωρεί ότι ο Έλληνας που έχει είναι πολύ καλός και είναι ειδικός για το ΚΑΣ, ο κ. Ζέμπερης. Η αλήθεια είναι ότι το έχει χειριστεί και στο παρελθόν και έχει κερδίσει τις υποθέσεις. Άκου τον παλιό μάλιστα, λοιπόν. Τις ίδιες. Ναι. Τις ίδιες μάλιστα. Και ο Ηρακλής γι' αυτό έβαλε Έλληνα, γι' αυτό στην υπόθεση του ΣΟΚ θα δικαιωθεί. Ο φίλος ο Κώστας στέλνει μήνυμα, Χρήσανθε πάρτε τον Ουάρντα να σας κάνει την ομάδα, θα πω εγώ, ναι, άνω όντως. Κάτω, δεν θα πω τη λέξη του Κώστα. Έχει δίκιο. Άνω κάτω θα πω. Και εγώ συμφωνώ μαζί του.
Συμφωνώ μαζί του, αλλά. Μια χαρά παίκτη είναι. Παιδιά. Απλά είναι, θέλει παίκτα. Τα κουμπιά του, ρε παιδιά. Όχι, 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 Κώστα. Είναι επιπολαιό. Επιπολαιό. Επιπόλαιο με λε, λέει το τραγούδι. Γιατί πάω. Είναι παιδάκι. Εντάξει, έχουμε τα τέτοια, τα ελαττώματά μα. Μια τάση να γυρίσει στον Μπάουκ, Στέργιο. Θα γυρίσει. Θα τον ρίξει εσύ το καλοκαίρι. Έχει συμβόλαιο. Εγώ δεν. Μέχρι το Δεκέμβριο. Μέχρι το Δεκέμβριο. Αλλά με το χαμό που γίνεται από τις ομάδες που τον θέλουν, δεν νομίζω να προλάβουμε. Θα συμφωνήσει με σε άλλη ομάδα και θα πάει εκεί. Εγώ λέω ότι μέχρι το Δεκέμβριο θα τον έχεις εκεί πέρα. Όχι εγώ, ο γυμναστής που θα επιφορτιστεί να κάνει ατομικό πρόγραμμα ο Άρντα. 6 ώρα το πρωί. Καλά. Όχι 6 ώρα. Πρόσεξε, μην διαβάσεις εντός του μήνα γιατί έχω μια πληροφόρηση. Ναι, του Άρντα. Επέκταση. Βάτων μέσα να παίξει κτλ. Έγινε. Μάλιστα. Πάμε στον επόμενο τώρα φίλο. Ο Άρντα με ποιο θα προπονείται τώρα? Με κανέναν. Τώρα που μιλάμε, με κανέναν. Ακούτε Λίμπερο. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη. Όταν γιατί. Η Λάρισα κάνει προπονήσεις. Ο Πάο κάνει προπονήσεις. Αυτός με ποιο θα προπονείται. Με Χαγιά Χαμπίμπη. Με τίποτα. Ωραία. Μια χαρά. Διαψεύδει ο μάνατζερ του Μαουρίστιο ναι, όλα αυτά όντως, που λέγονται για το συμβόλαιο και τη μείωση κτλ. Δεν μας τα λέτε, δεν μας τα λέτε αυτά, δεν μας τα λέτε. Ο ελληνικός τύπος λέει αρέσκεται σε πολλά ψέματα. Αρέσκεται σε ψέματα, Στέργιο. Σας λέει ψεύτες, Στέργιο. Ω, δεν λέει αυτό. Ο μάνατζέρ του. Δεν λέει αυτό. Ποιος τα έγραψε. Ποιος τα έγραψε. Δεν ξέρω. Η ρεπόρτερ του Ολυμπιακού τα γράψα και το Μαουρίσιο. Ή η ρεπόρτερ του Άρη. Εννοεί ότι δεν έγινε ακόμη επαφή. Δεν έγινε ακόμη επαφή. Αρέσκεται μια χαρά σε ψέματα, επαφή έγινε. Τα νούμερα μια χαρά ισχύουν. Επαφή έγινε. Επαφές κιόλας γίνανε. Λέει. Άρα... Υπήρχε μια προσφορά από τον ΠΑΟΚ, ωστόσο κάθε απόφαση και το διαβάζω από το SDNA για να, λέτε, να μην λέτε ότι δεν λέμε την πηγή εμείς. Εμείς πάντα τη λέμε. Εμείς τη λέμε πάντα. Άλλοι παίρνουν αυτά που κάνουμε εμείς και τα χρησιμοποιούμε μετά. Δεν πειράζει, έτσι είναι αυτά. Δεν είναι τώρα για τον κόσμο αυτά, δεν τους νοιάζει. Λοιπόν, κάθε απόφαση θα πάρθει μετά το τέλος της σεζόν. Αυτή τη στιγμή δεν γνωρίζουμε πώς θα εξελιχθούν οι επόμενοι δύο μήνες. Λέει. Είναι πολύ χαρούμενο στον ΠΑΟΚ, λέει ο μάνατζερ, ο Φερνάντες. Αυτά τα τρία τι χρόνια. Τι λέει, ο ελληνικός τύπος, τι λέει εκεί πέρα. Το ελληνικός τύπος αρέσκεται σε πολλά ψέματα. Τα νούμερα που γράφτηκαν δεν είναι αλήθεια. Ναι, ακούστε να σα πω, παιδιά. Και επαφές γίνανε και οι προτάσεις του ΠΑΟΚ ήταν πάρα πολύ γενναιόδορες. Έτσι. Στα επίπεδα όμως. Ναι, γενναιόδορες. Δεν ήταν 100.000 και 200. Εντάξει. Ο Μαουρίσιο είναι, φίλε. Ναι, ο Μαουρίσιο είναι, φίλε. Κορυφαίος αμυντικός χαφ. 4 κύπελα μας έφερε, 5 πρωταθλήματα και πόσο και 2 double. Εκ των κορυφαίων. Και 2 double. Και 2 double. Εκ των κορυφαίων. Εμείς χρήσανθε δεν απαξιώναμε τους ποδοσφαιριστές. 2 χρήσανθε, το άλλο μας το κλέψανε. 2. Συγγνώμη. Εμείς χρήσανθε, άκουσε με, χρήσανθε. Άκουσε με, γιατί εντάξει. Καλή πλακή σε αυτέ τις ώρες. Εγώ χρήσανθε, από μένα χρήσανθε. Δεν θα με ακούσει να λέω. Χρήσανθε. Θα μιλήσω εγώ τώρα, χρήσανθε. Μπάλει μια τελεία. Από μένα δεν θα ακούσει ποτέ. Ο Μαουρίσιο, όλα τα γκολ, τα πιο πολλά γκολ μπαίναν από εκεί, αν δείτε τις φάσεις και τα λοιπά, αυτά που έλεγες για παίκτες του Άρη. Για ποιον είπα εγώ, για παίκτες του Άρη, ποτέ. Το Σούγκρεν. Ποτέ. Για το Σούγκρεν έχεις πει. Για το Σούγκρεν. Ότι από την πλευρά του γίνεται. Από την πλευρά του, ναι. Αν δείτε και τα λοιπά. Άσε, χρήσανε. Δεν έπαιζε ποτέ. Καταγεγραμμένα υπάρχουν. Δεν έπαιζε. Το Στέργιο, Στέργιο μου, εγώ τα έλεγα την ώρα του αγώνα. Εμείς δεν έχουμε με κολλητηλίκια, ούτε με παίκτες, ούτε με λίκια. Γιατί έχω εγώ κολλητηλίκια. Την ώρα του αγώνα. Ό,τι βλέπουμε λέμε. Εμείς δεν τους κάνουμε τους παίκτες ήρωες την ώρα του αγώνα. Και αν θυμάσαι για τον Γκάμα στο πέναλτι που έχει μείνει στην ιστορία, λέω σταμάτα το χάσει. Εγώ κρίνω ό,τι βλέπω. Αυτό το είπε στον Νίκο, τώρα που έλεγε θα το βάλει. Και επειδή έπρεπε να λέμε ότι είναι καλός παίκτης, εγώ δεν έλεγα καλός παίκτης. Έλεγα ότι έκανε λάθος στη συγκεκριμένη περίπτωση. Με τον Ουάρντα, με τον γκολ που τον χάνει. Και διάβασε και την κριτική μας στο site. Καλά, όλοι οι παίκτες δεν λέμε καμιά φορά και μετά όταν φεύγουνε. Δεν λέμε όταν φεύγουνε. Τους κρίνουμε συνολικά και την ώρα του αγώνα. Δεν έκανε πάρα πολλά λάθη. Ορθώς έχασε τη θέση του στο βασικό σχήμα. Να παλέψει να την κερδίσει. Αυτό λέμε. Δεν είπαμε ότι ο Σούγκρεν έτρωγε τον γκολ μόλις ήταν να φύγει. Την ώρα του αγώνα λέγαμε ότι έκανε λάθος. Λοιπόν, και πάντα αυτό θα λέμε. Πάμε για το Μαουρίτσιο που λέγαμε τώρα ότι... Ο Μαουρίτσιο όμως βγαίνει ο μάνατζερ του και λέει ότι γράφετε ψέματα. Εσύ να απαντήσεις, όχι εγώ. Αυτό είπε ο μάνατζερ του. Είπε ότι γράφτηκαν ψέματα για νούμερα. Ο μάνατζερ του κάνει τη δουλειά του και πολύ καλά κάνει. Εννοείται. Okay. Εάν χρήσανθε, επειδή σε βλέπω αγχωμένο, θέλει ο Μαουρίτσιο και επίσης πολύ καλά κάνει και έχει αναφέρει το δικαίωμα. Ένα συμβόλαιο 1,2, 1,3, 1,4, 1,5. Επειδή γνωρίζει ότι είναι το τελευταίο μεγάλο συμβόλαιο της καριέρας του, είναι στα 32 πλέον, μπορεί να πάει στη Σαουδική Αραβία, μπορεί να πάει στην Κίνα, στο Κατάρ. Μπορεί να πάει στο Κατάρ ή στην Νότια Κορέα, δεν ξέρω που δίνουν τα χρήματα, ή στην Ινδία, που κάποτε έδιναν
αρκετά χρήματα πριν από 2-3 χρόνια και να πάρει τη συμβολιάρα που θέλει. Να πάει με το Λουτσέκο. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν κρίνει ότι τον θέλει στην ομάδα, αλλά με το ποσό που θέλει ο ΠΑΟΚ. Δεν κατάλαβα, Χρήστανδε. Σωστό. Αν το κρίνει ο Άρης, θα δώσω εγώ ένα. Αυτό, γιατί παίρνει την πλευρά του Στούτγκεν και του Λάρσον και υιοθετεί ότι είναι αλήθεια, ότι είναι απλήρωτη, επειδή το είπε ο Λάρσον. Ενώ στην περίπτωση τώρα του Μαουρίσιο μας λέτε ότι δεν λέει αλήθεια ο μάνατζερ του, αλλά λέει πάει ΠΑΟΚ. Γιατί αυτό κάνετε. Όταν τα λέει πάει ΠΑΟΚ και είναι ο μάνατζερ απέναντι, έχει δίκιο η πάει ΠΑΟΚ. Όταν τα λέει πάει Άρης και ο μάνατζερ απέναντι, έχει δίκιο ο μάνατζερ. Επικοινωνία. 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 Μπορώ να είμαι πιο παραστατικός. Μία ποδοσφαιρική ανώνυμη εταιρεία και ένας μάνατζερ. Ψέματα λέει ο μάνατζερ. Μία ποδοσφαιρική ανώνυμη εταιρεία και ένας μάνατζερ ή ένας παίκτης. Ψέματα λέει η ΠΑΕ. Αυτό γίνεται πάντα. Με τον Άρη, ό,τι και να βγει ο Λάρσον, σημαία. Ο Σούντγκρεν, ο μάνατζερ τους κτλ. Το είπε ο μάνατζερ τους. Ορίστε, τι έχετε να απαντήσετε. Τώρα εδώ όμως βγαίνει ο μάνατζερ και λέει ότι λέτε ψέματα, ότι είναι τόσα τα ποσά κτλ. Δεν είναι αλήθεια. Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ έχει δίκιο. Σωστά τον αξιολόγησε κτλ. Ο μάνατζερ είναι ψεύτης. Ωραία. Υιοθετώ αυτό που λέει η ΠΑΕ ΠΑΟΚ και εγώ συντάσσομαι απόλυτα. Ψεύτης ο μάνατζερ. Δεν λέμε ότι είναι ψεύτης, λέμε ότι κάνει τη δουλειά του. Πώς λένε. Θα υπερασπίσει τα συμφέροντα του παίκτη του. Τι είναι αυτό που λες τώρα. Έγινε επαφή και λέει δεν έγινε. Τι είναι. Έγινε λέει επαφή. Μην μπερδεύεσαι. Τα νούμερα λέει δεν είναι σωστά. Τα νούμερα δεν είναι σωστά. Δεν έγινε επαφή. Γιατί αυτά μειώνουν την αξία του παίκτη και είναι λογικό ο μάνατζερ να πει. Τελικά τα νούμερα ποια είναι. Από ένα 200-700. Πάω και ο μάνατζερ. Ποιος λέει την αλήθεια, ο μάνατζερ ή ο παίκτης. Χρήσανθε, η ουσία είναι ότι ο ΠΑΟΚ πρότεινε στον Μαουρίσιο συμβόλαιο διαιτές με μείωση σημαντική. Αυτό. Εγώ δεν είμαι δίπλα στην Κοντζάρεβα και δίπλα στον Γιώργο Σαββίδη για να σου πω ότι είναι 732.000 ευρώ το χρόνο. Εγώ όμως πρέπει να είμαι δίπλα στον Καρυπίδη και αν δεν το λέω, δεν του ασχολείται. Έτερο είναι κάτω τώρα αυτό. Εντάξει, μην το γυρνάς τώρα εκεί. Εμείς λέμε για την υπόθεση Μαουρίσιο. Γιατί είναι η διαφορετική αντιμετώπιση. Άντε πάλι. Αυτό λέω. Επικοινωνία. Λοιπόν, επικοινωνία. Ο μάνατζερ εξυπηρετεί τα σφαίρα του. Ο Μαουρίσιο πήρε τον ΠΑΟΚ 3 χρόνια 4 εκατομμύρια ευρώ. Και ο καημένος ο Λάρσον δεν έχει να πληρώσει το ενίκιο του τώρα. Και μου τους βάζει δίπλα-δίπλα. Άσε μας έκρισανε τώρα. Άσε μας έκρισανε. Τη ΔΕΗ να πληρώσετε. Και τα κοινόχρηστα του ανθρώπου. Άσε με τώρα. Και τη συνεχή λασπολογία που πετάτε είναι πληρωμένος κανονικότατα ο Λάρσον Στέργιο. Πληρωμένος. Και αν εσύ πιστεύεις ότι δεν είναι. Και ήταν και πέρσι πληρωμένος, γιατί είναι από πέρσι εδώ. Ναι. Στέργιο. Τέλος πάντων, μην ξαναγυρνάμε σε μασημένη τροφή, παιδιά. Και 250-400 χιλιάδες. Μια χαρά, τα έπαιρνα κι εγώ. Αλλά δεν μπορεί να πληρώσει το ενίκαιό του γιατί χρωστάει ο Άρης τα 800 ευρώ μισθό. Μπήκε στο 800. Με 400 χιλιάρικα στην τσέπη. Αναστολή λειτουργίας. Είπα Άρης. Σοκ. Λοιπόν, πάει αυτό. Μην ξαναγυρνάμε, παιδιά, τώρα στα θέματα. Πάει, πάω. Και πάει, αναστολή λειτουργίας. Το Μίσιτς τον πλήρωσε. Το Μίσιτς. Το Μίσιτς. Δεν γνωρίζω, Χρυσάνθη. Το Μίσιτς. FFP, FFP. Δεν μας τα λέτε αυτά όμως στις γενικές συνελεύσεις, κύριε Κακάτσι. Ο Κακάτσις. Δεν μας τα λένε, Χρυσάνθη, με το FFP τι γίνεται. Συνέχισε, Χρήστανθε, για να πάμε και στο διάλειμμα. Συνέχισε να πιστεύεις ότι για όλα αυτά η επικοινωνία και για όλα αυτά ο Ιβάν Σαββίδης. Και θα είναι το μέλλον του Άρη πάρα πολύ λαμπρό. Εντάξει. Θα είναι πολύ λαμπρό. Μένουμε στην επικαιρότητα. Για όλα αυτή η επικοινωνία και ο Ιβάν Σαββίδης, για να το κλείσουμε. Αυτό είναι η έλλειψη επιχειρημάτων που έχετε. Λέτε την μπουρδα συνέχεια, γιατί είναι μπουρδα αυτό που είπε ο Ιβάν Σαββίδης κτλ. Σου λέω όμως ότι η επικοινωνία, γι' αυτό έχουν δημιουργηθεί και τα site και τα κανάλια κτλ. Αυτό κατηγορείται και εσείς στον Ολυμπιακό. Γιατί για το πάω ξαν κτλ. Τον Ολυμπιακό κατηγορείς και την επικοινωνία και τα κανάλια που έλεγε ακριβώς το ίδιο πράγμα έκανες. Αυτό που κατηγορείς εμένα έκανες ακριβώς το ίδιο πράγμα με τον Ολυμπιακό. Εγώ δεν κατηγορώ τον Ολυμπιακό. Εγώ λέω ότι κάνει πολύ καλά τη δουλειά του, όπως ενδεχομένως είπαμε κάνει και ο ΠΑΟΚ. Γιατί είναι στα κόλπα, κόλπα 30 χρόνια, 40 και μια χαρά κάνουν τη δουλειά τους. Μαζί δίπλα τους ήσασταν. Μαζί δίπλα τους. Ψηφίζανε κάθε φορά Ολυμπιακάρα. Πολιτή χρήσανε. Λοιπόν. Πολιτή, ίδια νοοτροπία, ίδιες πρακτικές. Συνεχίστε έτσι, Χρήσανθε. Χρήσανθε, άκου πόλεμο, άκου. Διαγωνισμό καλύτερου γκολ ξεκίνησε ΠΑΕ-ΠΑΟΚ. Ναι. Μέσω των social media, στον πρώτο γύρο είναι αντιμέτωπος ο Στέφανος Αθανασιάδης με τον Βολ Πλανέ κόντρα στον Άρη. Γκολάρα. Γκολάρα. 4-1. Και ο Πάμπλο Γκαρσία με το απευθείας κόρνερ κόντρα στην Κέρκυρα. Γκολάρα και αυτό, αλλά του Κλάους είναι. Του Κλάους. Τώρα που είπες πάλι με τον Άρη ασχολούνται, ρε Χρυσάφε. Που είπατε Πάμπλο Γκαρσία, δεν έχετε να σχολιάσετε τίποτα στέλνιο για το γεγονός ότι ο τύπος περηφανεύεται για τις μπουνιές που έδωσε.
Αυτό είναι. Χρήσανθε, επειδή διαβάζει τα, όπως πάντα τα μισά διαβάζει. Τα μισά διαβάζει. Χρήσανθε, όταν λέγαμε και τότε πριν από, όταν λέγαμε και πριν από πολλά χρόνια ότι ο Παύλο Γκαρσία δεν τον τζίμπησε μία μίγα από τον Πειραιά και ξαφνικά έδωσε μπουκέτο στον Τιόγκο. Είχε σπάσει τα δόντια του. Τον είχε χτυπήσει πριν. Οι περισσότεροι κορυδεύατε. Οι περισσότεροι κορυδεύατε. Γιατί δεν βγήκε η φωτογραφία ο Γκαρσία με το σπασμένο δόντιο οτιδήποτε άλλο. Εντάξει. Δεν το έχω πει ποτέ αυτό, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, αν λοιπόν Χρήσανθε εμένα έρθει και μου σπάσει δύο δόντια με δόλο, δεν θα αρκεστώ μόνο σε ένα πουκέτο και μπράβο στον Παύλο που έριξε μόνο ένα πουκέτο. Όχι, όχι. Αν μου σπάσει δόντια, τι λες, Χρήσανθε Κώστα. Δεν υιοθετούμε. Τι λες, ρε Κώστα. Πολύ ωραία. Ο οφθαλμό αντί οφθαλμό, όχι. Αν ήταν ανάποδα. Αν ήταν ανάποδα, αν πρώτα χτυπούσε. Δηλαδή, ο Χαβίτο που πήγε ο Παύλο να του κόψει τα νιάτα. Ή ο Γεωργιάδη που πήγε στον Καράμπελα. Έπρεπε να σηκωθεί ο Καράμπελα και δώσει μπουνιά. Του Γεωργιάδη. Θα πούμε στη διαδικασία, κύριε Χρήσανθε, τώρα. Σταμάτα να γενικεύεις. Ο Χρήσανθος το λέει επειδή είναι στην κοινωνία. Σταμάτα να γενικεύεις. Μιλάμε για τον Γκαρσία και τον Τιόγκο. Δεν γενικεύω. Μιλάμε για τον Γκαρσία και τον Τιόγκο. Εκεί θα μείνουμε. Εκεί θα μείνουμε, Χρήσανθε. Ότι είναι δικούς σας παίχτες, τους αθώνετε. Ότι είναι... Όχι, γιατί να μείνουμε εκεί. Όπου θέλουμε θα πάμε. Εσύ πάνε εκεί που θέλω. Τι θα μείνουμε εκεί. Ο Χρήσανθος, Χρήσανθε, μείνε στο επιχείρημά σου. Είναι και απαράδεκτο να λέει ότι είναι, είναι προπονητής σε νέα παιδιά. Αυτό φυσικά, ναι. Σωστό, σωστό. Φυσικά. Άρα να λέει στους παίκτες που θα σας κοπανίσουν, κοπανίστε κι εσείς. Όχι, θα κάτσω να κάνω κατάλληλο μάγουλο, Χρήσανθε. Εντάξει, εστερήφεις. Αν με κοπανίσουν. Εντάξει. Ωραία, εντάξει, οκ. Όχι, όχι. Δεν υιοθετώ. Δεν υιοθετώ. Να σου πω και κάτι. Ενδεχομένως στις ακαδημίες του Άρη να λέτε ότι αν σας σπάσουν δύο δόντια, γυρίστε και το άλλο το σαγόνι. Να σπάσουν και τους σαγόνι. Μπράβο, αν το λέτε αυτό. Όχι, να σου πω κάτι όμως. Επειδή είπε ότι εγώ τον αντιμετώπισα ως άντρας. Ο τρόπος που τον αντιμετωπίζει και η μπουνιά που του ρίχνει δεν είναι και τόσο αντρικιά. Τη ζούλα είναι. Με 15 άτομα. Είπε γύρω, από μπροστά εγώ τον. Εγώ ήρθα από μπροστά. Από μπροστά, Χρήσανθε, δεν μην διαβάζει ό,τι θέλεις. Είπε, από μπροστά είναι. Από μπροστά, ρε. Τον έχει. Μπροστά είναι. Από μπροστά είναι. Από μπροστά. Μπροστά στην κοιλιά είναι. Μπροστά. Στην κοιλιά. Ναι. Και το Χαβίτο πάντως πήγε από πίσω. Και μάλιστα. Τον έκοψε, και ο Κάκος είπε παίζεται. Καλό, ο Κάκος είναι άμυστος. Και του είπε και όλες είμαι Θεσσαλονίκη. Και ο Νάτσο Γκαρσία Θεσσαλονίκη. Χρήσανθε δεν περνάει αποβληθεί για να τάκνει στον Γκαρσία και πουλούσε διότι τρέλα πουλούσε. Είμαι Θεσσαλονίκη, Χρήσανθε. Άμα θες έλα. Εκείνο ήταν από μπροστά. Που πήγε η Ινδιανάρα η Γνήσια. Ω, Νάτσο. Γελιότητες, Χρήσανθε. Ινδιανάρα και ο Άσο Κακός. Άσε μας, Χρήσανθε. Άσε μας, Χρήσανθε. Εντάξει, αστεϊζόμενος το λέει. Δεν πάει να κάνει τι θέλει. Αστειευόμενος το λέει. Εγώ θα πω λοιπόν, πολύ καλά εξηγήθηκε ο Παύλο από τη στιγμή που του έσπασε δύο δόντια, ο Τιόγκο, πολύ καλά εξηγήθηκε. Όχι, δεν υιοθετούμε. Δεν υιοθετούμε. Για το είδος σας και τις πρακτικές σας. Δεν υιοθετούμε τον παλιό Ιουδαϊκό νόμο. Έλα, Χρήσανθε, όταν έρθεις με το καλό, να σου σπάσω δύο δόντια. Γιατί θα μαλώσουμε, να σπάσω δύο δόντια και να πεις. Διαφημίσεις δεν έχουμε. Θυμήθηκε ο. Λοιπόν. Ο Χρήστατος τον. Είδηση σοκ. Λοιπόν. Είδηση σοκ. Στέριο. Είδηση σοκ. Θα πάμε στο διάλειμμα. Θα την πω μετά. Λοιπόν, έχει στείλει μήνυμα. Μπασκετική. Και ο φίλος ο. Στείλτε μηνύματα, παιδιά, για τα γυαλιά. Έχει μπει στερόγραφο μόνο ΠΑΟΚ. Εννοείται. FM και ενώ. Το μήνυμά σου, το ονοματεπώνυμο οπωσδήποτε. Στο τέντε του 54222. Αν θέλετε κάποιο σχόλιο, κάποια ερώτηση, οτιδήποτε θέλετε, αν δεν θέλετε μόνο να μπείτε στην κλήρωση για τα δύο ζευγάρια γυαλιά που δίνουμε σήμερα από το Opticon Express, δωροπιταγή 50 ευρώ και με 15 μόλις ευρώ παίρνετε ζευγάρι με 65 ευρώ. FM και ενώ, ονοματεπώνυμο το μήνυμά σας στο 54222, χρέωση 0,62 λεπτά του ευρώ, ανά SMS, μέσα είναι και ο ΦΠΑ μαζί μας την πρώτη ώρα. Τότο καλοκαιράς με τρία καταστήματα. Για να βολεύεστε όπου και αν μένετε. Γρηγορίου Λαμπράκη 27, στροφή Τριανδρίας. Το πρώτο. Εσπερίδων 19, παλιά συμμαχική Ωραιοκάστρου. Το δεύτερο. Και 14ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών. Στη Θέρμη και στο ίντερνετ. otokalokeras.gr. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε δύο λεπτάκια. Εδώ μας επιστρέψαμε. 1:20 πρώτα λεπτά. Κοντεύει σιγά σιγά. Χρήσανθε, έχω και μήνυμα και τηλεφώνημα φίλου του ΠΑΟΚ να μας πεις για το Βιτόλο που έκοψε τα νιάτα του Βιερίνια, αν θυμάσαι τη φάση. Βεβαίως, είναι μια φάση η οποία έπρεπε να αποβληθεί ο Βιτόλο με διαιτητή τον κύριο, πώς τον λέγανε αυτόν, την Μπέλα. Δεν τον θυμάμαι. Ναι. Που ήρθε μετά για 15 μέρες και στον Άρη. Καταλάβατε πάντως ποιον λέω. Ναι, ναι, ναι. Αυτόν από το σύνδεσμο θέλεις. Έπρεπε να αποβληθεί φυσικά ο Βιτόλο. Αλλά από ό,τι αντιλήφθηκα, πες στο φίλο,
Ο Βιτόλο έκανε το μαρκάρισμα αυτό τον Ιανουάριο. Πήγε να κόψει την μπάλα από τον από το Βιερίνια, όντως, πραγματικότητα. Και το καλοκαίρι, επειδή τον είδες πόσο καλός είναι σε αυτό το πράγμα, τον πήρες εσύ. Δηλαδή αυτόν τον παίχτη, τον οποίο κατακρίνει ο φίλος και πήγε να κόψει την μπάλα από τον Βιερίνια, τον πήρες στην ομάδα σου μετά από 6 μήνες. Αν κάνω λάθος, διορθώστε με. Κώστα. Λείπει ο Κώστας αυτή τη στιγμή, κάνει ένα τηλεφώνημα. Εγώ δεν νομίζω να έχει το ένα σχέση με το άλλο. Μιλάμε, Χρήσανθε, άκουσε. Μιλάμε για αθλητικά μαρκαρίσματα που έχουν γίνει από όλες τις ομάδες προς άλλες ομάδες με διαφορετικούς ποδοσφαιριστές. Εντάξει. Ναι, από αν τώρα το μαρκάρισμα του Βιτόλο που λες είναι αντιαθλητικό, πήρε κίτρινη κάρτα ο Βιτόλο και δόθηκε φάουλ. Στην περίπτωση του Παύλο με το Χαβίτο που φεύγει μόνο στην εστία σε παιχνίδι κυπέλου, ο Χαβίτο πάει από πίσω, του κόβει τα νιάτα και δεν δίνει καν φάουλ ο κάκος. Έχει μια διαφορά το συγκεκριμένο. Επίσης του Γεωργιάδη. Πάει ο Γεωργιάδης, χτυπάει τον Καράμπελα και δίνει πλάγι out ο Σαραϊβάρης, ο άνθρωπος ο οποίος είναι έμεισος στον ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή. Ο Σαραϊβάρης δίνει πλάγι υπέρ του ΠΑΟΚ. Έχει μια διαφορά στην αντιμετώπιση. Φυσικά και είναι πολύ αντιθετικό το μαρκάρισμα του Βιτόλου και θυμάμαι να σου πω και άλλο μαρκάρισμα γιατί είμαι δίκαιος αυτά, του ναυτί το, με το σπάθα που του δίνει πάλι μόνο κίτρινη σε παίκτη του ΠΑΟΚ. Που θα μπορούσε να είναι η μόνη φάση στην οποία δικαιούται να διαμαρτύρει το ΠΑΟΚ από εκείνο το μάτς. Θα μπορούσε να είναι αυστηρή κόκκινη σε συγκεκριμένη περίπτωση. Αλλά και στις δύο περιπτώσεις δίνει φάουλ και κίτρινη. Σε σένα δίνει μια πλαγιά ότι πέφτει του ΠΑΟΚ και στην άλλη δεν δίνει τίποτα. Αυτές είναι οι διαφορές πες στο φίλο τον Κώστα. Εντάξει. Καθένας από εκεί και πέρα έχει την άποψή του. Αντιλαμβάνομαι ότι δεν πρόκειται να συμφωνήσουμε. Ο Κώστας θέλει να κερδίζει ο ΠΑΟΚ, εγώ θέλω να κερδίζει ο Άρης. Και πάνω και έτσι αντιμετωπίζουμε τα πράγματα. Ναι, εγώ θα σου ξαναπώ για να κλείσουμε το θέμα που πραγματικά δεν βλέπω γιατί το σχολιάζουμε. Που σου έκανε εντύπωση η απάντηση του Παύλο Γκαρσία στο Τιόγκο. Θεωρώ, θα σου πω πέρα από την πλάκα και πέρα από την καζούρα ή οτιδήποτε άλλο. Θα σου πω, θεωρώ ότι ένας άνθρωπος ο οποίος προπονεί παιδιά δεν πρέπει να το πει αυτό. Αυτό, να το πει. Αντιλαμβάνομαι στο έπακρο αυτό που λες, ότι αν σου σπάσουν τα δόντια εσύ θα κάνεις να τους βλέπεις. 99% όχι, δεν θα κάθομαι να τους βλέπω. Αλλά δεν πρέπει να το λέω δημόσια όταν είμαι προπονητής παιδιών. Αυτό λέω, Στέλιο. Για το θεατή, ναι. Για το πρέπει, ναι. Χρήσατε, εγώ να προτιμώ ανθρώπους να λένε αυτό που σκέφτονται. Εντάξει, δε Στέλιο τώρα. Από το να υποκρινόμαστε. Άμα πει όμως, μισό λεπτό λίγο. Άμα βγει λοιπόν ένας Αριανός και πει αυτό που σκέφτεται για τον Ιβάνη τον Μπάου, θα λέει το αλυταρά είναι αυτά που λέει για τον Ιβάνη που προσφέρει τόσα. Δεν είναι έτσι όπως το λες. Δεν γίνεται κάθε φορά να τετραγωνίζουμε τον κύκλο. Δεν νομίζω, Χρήσανθε, ούτε να έβρισε ο Γκαρσία, ούτε να απείλησε, ούτε οτιδήποτε άλλο. Καλά, συγγνώμη. Μόνο ύβρις είναι αυτό που κάνει. Ποιο είναι ύβρις? Έτσι, η ύβρις ως έννοια είναι αυτό που κάνει ακριβώς. Το να λέει ότι πρέπει να κοπανάς. Αν σε κοπανίσει, κοπάνε και εσύ. Όταν μάλιστα είσαι προπονητής σε ομάδα με παιδιά, εγώ τη θεωρώ ότι είναι ύψιστη μορφή ύβρεως το συγκεκριμένο κομμάτι. Αυτή είναι η άποψή μου. Ότι δεν πρέπει να το πει ένας προπονητής. Και είμαι βέβαιος ότι αν το έλεγε προπονητής του Ολυμπιακού ή του Άρη, θα τον ξεφωνίζατε. Καταρχήν θα πω το θέμα σε κάποια μέσα. Δείτε τι λέει. Προτείνει να... και ο τίτλος θα ήταν «Μπουνιές προτείνει ο Τάσος Θέος που προπονεί παιδιά». Κατάπτυστος ενώ προπονεί μικρά παιδιά, λέει ότι πρέπει να παίζουμε ξύλο και τέτοια. Αυτά θα λέγατε. Αυτά θα γράφονταν. Εγώ στο είπα, Χρήσανθε, και πριν το διάλειμμα, η παραδοχή του Ντιόγκο είναι μια δικαίωση για τον Παύλο που πήγαν πάρα πολύ να το βγάλουν τρελό. Ότι ξαφνικά εκεί που ήταν το κόρνερ του ήρθε να χτυπήσει τον Ντιόγκο. Ποτέ στην καριέρα, του ο Παύλο Γκαρσία δεν έχει χτυπήσει αντίπαλο χωρίς να έχει προκληθεί. Εντάξει, δηλαδή, πραγματικά. Εντάξει. Και στο ξαναλέω. Ο Χαβίτο δεν τον έκανε. Που πήγε να του κόψει το ποδόσφαιρο. Τον προκάλεσε ο Χαβίτο. Πάει με τις τάπες από πίσω πάνω στη γάμπα. Τι είναι αυτό. Ρε Χρήσανθε, δεν έχει χτυπήσει, ρε Χρήσανθε. Δεν έχει χτυπήσει, καταλαβαίνεις ελληνικά. Να βάλουμε τώρα τα tackling δηλαδή τώρα μέσα. Ότι είναι καλό παιδί. Ότι είναι καλό παιδί. Μόνο όταν προκαλεί τα αντιδράει. Τι λέτε τώρα, δηλαδή. Όχι, ότι απλά παρεξηγήθηκε τότε γιατί τον χτύπησε πρώτα ο άλλος. Αυτό. Λοιπόν, και του Ολυμπιακού λέγανε ότι τρελάθηκε ο Γκαρσία και άνευ λόγω και αιτίας χτύπησε τον καημένο τον Τιόγκο. Δεν με νοιάζει τι λένε του Ολυμπιακού, ρε Σιστέριο. Του Ολυμπιακού και του Ολυμπιακού. Στα παπάκια μας ο Ολυμπιακός. Ξέρουμε τι είναι ο Ολυμπιακός.
Αλλά κάνετε από ό,τι βλέπω φιλότιμες προσπάθειες να το αντιγράψετε σε όλα. Να ποιος είναι ο Ολυμπιακός. Να ποιος είναι ο Ολυμπιακός. Και ο άλλος ο παράγοντας του Εθνικού Αλεξανδρούπολης που είναι Ολυμπιακός και τον βγάλανε τα Facebook. Θρύλε Θεέ μου, Ολυμπιακέ μου. Ενώ, πρόσεξε λίγο, ενώ των ενώσεων που είναι ΠΑΟΚ και τα λοιπά, εκεί δεν πειράζει. Που της Επστράκης είναι ΠΑΟΚΑΡΑ, ολέ. Δεν πειράζει εκεί. Και τι να κάνει, μια ομάδα θα υποστηρίζει και ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος. Όταν είναι δική μας, το νιώθει δικό του Χρυσάντος. Άρης Ολυμπιακός. Εδώ εμείς βγάλαμε τον Κορομιλά και οι φίλοι. Ο Ηρακλής ψήφισε Ολυμπιακός. Θέλει όχι ο Άρης. Ο Άρης μαζί με τον ΠΑΟ. Όλοι ψήφισαν Ολυμπιακό. Όλοι. Εκτός από τους δύο φίλους. Ναι, όλοι. ΠΑΟ και Παναθηναϊκός. 6-2-2 ήταν η ψηφοφορία. Και θα το πάρει ο Ολυμπιακός στο τέλος του Μαΐου, να ξέρετε. Συγγνώμη, ο Ολυμπιακός πόσο δεν είναι πρώτος. Ναι, είναι πρώτος. Είναι πρώτος με 2 βαθμούς διαφορά. Δηλαδή, να ρωτήσω κάτι. Γιατί ο ΠΑΟΚ το λέει αυτό στο ποδόσφαιρο και στο πρόκειται κάτι που δεν συμφέρει και τον Άρη τώρα. Αλλά στο ποδόσφαιρο και στο βόλι, λέει ο ΠΑΟΚ, να μπει παύλα. Γιατί είμαστε δεύτεροι στο ποδόσφαιρο, βγαίνουμε Champions League, μας περάσει η ΑΕΚ. Στο βόλι δεν είμαστε πρώτοι για να πάρουμε εμείς το πρωτάθλημα. Αν ήταν πρώτος ο ΠΑΟΚ, θα έλεγε να μπει παύλα. Δεν θα έλεγε να πάρω το πρωτάθλημα. Με το αν δεν γίνεται το μπάσκετ, όμως, στο μπάσκετ όμως τι λέει. Να μην πέσει κανένα. Χρήσανθε, άκουσες κάπου τον ΠΑΟΚ να λέει για το γυναικείο handball ότι είμαστε πρωταθλητές και θα πέραμε όλα. Χάνει δύο τίτλους ο ΠΑΟΚ. Ποιο γυναικείο handball. Πόσο, γιατί ρε φίλε. Σόπαρε, Χρήσανθε. Και εκεί προσπάθεια κάνουν. Δεν κατάλαβα. Όχι, και εκεί προσπάθεια. Γιατί γίνεται φασαρία του Ολυμπιακού και για το γυναικείο βόλεϊ. Και εκεί αθλητισμός είναι. Δεν κατάλαβα δηλαδή. Δεν με ενδιαφέρει τι κάνει. Παντού. Άσε ρε Χρήσανθε τώρα, δεν με ενδιαφέρει τι κάνει. Άσε μα τώρα. Θέλει να πάρει Ολυμπιακό πρωτάθλημα στο βόλεϊ με δύο αγωνιστικές πριν το τέλος της κανονικής διάρκειας και ενώ υπάρχουν και play-off. Δεν κουνάνε λίγο το κεφάλι τους. Να παίξουν, όχι να πει παύλα. Ναι, αλλά και ο ΠΑΟΚ έχει δίκιο τώρα σε αυτό που λέει. Σε όλη την Ευρώπη έχουν διακοπεί τα πρωταθλήματα. Ο δέκατος να λέει να παίξω εγώ. Να αποφασίζει για μένα. Ο Ηρακλής γιατί ψήφισε ο Ολυμπιακό, Κώστα. Αφού έχει δίκιο ο ΠΑΟΚ. Όχι, εγώ το λέω αυτό. Εγώ δεν είμαι ο Τάπη Ηρακλής. Το Τάπη Ηρακλής. Σύμφωνα με τα συμφέροντά του, αποφάσισε να ψηφίσει αυτό και καλά έκανε. Γιατί εγώ το είπα χθες στον κύριο Παϊσιάδη, του το είπα, ότι εσείς δεν θέλετε ούτε να παίξετε, ούτε να κλείσει η βαθμολογία έτσι. Τι θέλετε. Βέβαια. Τι θέλετε. Απλά επικοινωνία. Να χαθεί η χρονιά. Απ' την άλλη, όμως, δεν είναι και αθλητικά σωστό να βγει πρωταθλητής ο άλλος ενώ έχει 10 αγωνιστικές ακόμα. Επειδή είναι πρώτος, έτυχε. Έτυχε δεν να είναι πρώτος. Δεν ασχολείται με το βόλεϊ, ούτε το βόλεϊ. Όχι, ασχολείται. Χρήσανε. Μπράβο, να λέει ότι πήρα 86 πρωταθλήματα. Μια χαρά ασχολείται, Χρήσανε. Ασχολείται. Τι κάνατε, πάω Ολυμπιακό στα παιχνίδια φέτος, τι κάνατε. Χάσανε. Εντάξει, να κάνουμε. Φέτος ήταν καλύτερη, τι να κάνουμε. Άρα. Χάσανε. Χάσαμε, άρα. Τι άρα. Να πάρω Ολυμπιακό στο πρωτάθλημα. Ενώ δεν έχει κάνει. Ναι, αλλά ο Ολυμπιακό έχασε τον Παναθηναϊκό 3 ώρες. Να το πάρει ο Παναθηναϊκό τότε. Το μπούλινγκ ωραίο πάντως στην Ελπίδα. Άλλο πάλι και αυτό. Συνοικία, ναι. Επειδή είναι η παοξίδικη περιοχή, δεν δικαιούνται να ψηφίσουν. Πρέπει να λένε ότι είναι ο ΠΑΟΚ. Έμεσο μπούλινγκ. Σε μια παοξίδικη περιοχή. Η Ελπίδα είναι η ομάδα μου στο βόλεϊ, να ξέρετε. Η Ελπίδα στο βόλεϊ είναι η δεύτερη ομάδα μου. Να ξέρετε. Έκανα προπόνηση με την Ελπίδα. Η αμπελόκηπη. Κιτρινόμαυρη. Και όλα και λίγο, πολύ γνιά, πολύ όλα. Γέλο, Αμπελογκάρντεν. Σταυρούπολη, η Αμπελόκη, όλα. Γιατί, φυσικά. Το ίδιο λέμε, το ίδιο λέμε. Ηρακλής Αμπελόκη. Έτσι, πέστα. Και ο πρόεδρος της του Ηρακλή είναι Αριανός. Α, σωστό. Αλλά, δεν λέγεται πάω καμπελοκήπων και δεν βγάλετε πάω καμπελοκήπων. Ηρακλής. Ηρακλάρα. Όχι, Ηρακλής. Ο φίλος ο Δαμιανός λέει, Χρήσανθε, να σε ρωτήσω γιατί στο ποδόσφαιρο θέλετε να συνεχιστεί και στο μπάσκετ δεν θέλετε. Σωστά. Γιατί στο ποδόσφαιρο θέλουμε να συνεχιστεί. Θέλει ο Άρης να συνεχιστεί στο ποδόσφαιρο. Προφανώς, ξέρω εγώ. Δεν θέλει. Θέλει να συνεχιστεί. Καταρχήν είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Σούντγκρεν, δίνει στο Λάρσον. Μιλάς για διαφορετικά πράγματα, εσύ ρε Χρήσανθε, που μπορεί να μιλάμε για τον Ιβάν Σαββίδη και να μας πέσει το πανό στον κόλο. Δεν με αφήσατε να πω την είδηση τώρα. Με ρώτησε κάτι, μπορώ να απαντήσω στην ερώτηση. Ο φίλος ρώτησε. Ωραία. Ναι, αυτή του φίλου. Ωραία. Το ένα είναι ανοιχτό και το άλλο είναι κλειστό. Αλλά εγώ επειδή είμαι ειλικρινή σε αντίθεση. Και το βόλιο κλειστό είναι, Χρήσανθε. Γιατί. Μα εγώ γιατί είπα, εγώ θέλω να συνεχίσει το βόλιο. Ή να πάρει το πρωτάθλημα. Καταρχήν δεν παίζω καν στην Α1. Δεν με νοιάζει.
Αλλά επειδή είμαι ειλικρινής, σου ξαναλέω, θα σου πω. Ο Άρης υπερασπίζεται τα δικαιώματά του και τα συμφέροντά του. Προσπαθεί λοιπόν να εξυπηρετεί τα συμφέροντά του. Κάτι που εσείς δεν παραδέχετε. Εσείς εξυπηρετείτε μόνο τα δικά σας συμφέροντα και θέλετε να πείσετε τον κόσμο ότι εξυπηρετείτε τα συμφέροντα του ελληνικού ποδοσφαίρου, του ελληνικού μπάσκετ, του ελληνικού βόλεϊ, η εξυγίαση. Η δική σου εκτίμηση είναι αυτή. Αυτή είναι η δική σου εκτίμηση. Συγγνώμη, εμένα δεν ρώτησες. Ποιον ρώτησες? Ήρα! Άμα ρωτήσει τον Ζαγόρα, θα σου πει τη δική του εκτίμηση. Αν ρωτήσει τον Γκόλκα, θα σου πει τη δική του εκτίμηση. Δημοσιογράφο. Ποια είναι η εκτίμηση, θέλετε να σα πω? Την ευθύνη τη ΠΑΕ ΠΑΟΚ, δεν σα λέω εγώ. Θα πούμε καμιά ένδειξη στον κόσμο, ρε παιδιά. Άρα λοιπόν ο Άρης, όπω πολύ καλά κάνει, θέλει να προσπίσει τα συμφέροντά του, ο ΠΑΟΚ στο βόλι να μην τα προσπίσει. Και να πάρει ο Ολυμπιακός το πρωτάθλημα χρήσατε με δύο μάτς που απομένουν για την κανονική διάρκεια και play-off. Δυστυχώς αποφασίζουμε με κριτήρια οπαδικά, παιδιά. Αυτό είναι το λάθος. Μπράβο, επειδή άμα στην επικοινωνία όμως ακριβώς να πει εγώ αυτό θέλω γιατί αυτό το σημαίνει. Για να μην το πάρεις εσύ, λέω όχι. Για να μην το πάρεις εσύ, λέω όχι. Εγώ λέω ότι αν ήταν πρώτος ο ΠΑΟΚ δεν θα το έλεγε. Σίγουρα δεν θα το έλεγε. Εννοείται δεν θα το έλεγε. Εντάξει, αυθαίρετη βέβαια, αυθαίρετη η άποψή μου, αλλά άποψή μου. Ο ΠΑΟΚ λέει για να το κλείσουμε και αυτό. Αν ήταν δηλαδή στο ποδόσφαιρο, αν ήταν τρίτος στο ποδόσφαιρο ο ΠΑΟΚ, τον περνούσε η ΑΕΚ ένα βαθμό. Ήταν τρίτος. Ο ΠΑΟΚ θα έλεγε να ασφαλιστούν οι παίκτες, αλλιώς δεν παίζουμε. Θα έλεγε άντε να παίξουμε. Και η ΑΕΚ θα έλεγε να παίξουμε. Υποθέσεις είναι αυτά, Χρήστα. Εντάξει, αυτά τώρα είναι υποθέσεις, ναι, αλλά. Υποθέσεις που όμως έχουν λογική, Θέριο. Γιατί από τα συμφέροντά τους κινούνται όλες οι ομάδες. Μην προσπαθείτε να μας πείσετε όλοι ότι μια σας μοιάζει το ελληνικό, το καλό του ελληνικού ποδοσφαίρου. Και ο Άρης, αν ήταν στην. Και ο Άρης ήταν στη βαθμολογία της Super League τελευταίος, θα ήθελε να μην παίξει. Αν ήταν τελευταίος. Πρώτος το είπα, ρε Στέριο, τα συμφέροντα. Τα συμφέροντα. Άρα δεν πάμε πουθενά. Ο καθένας κοιτάει την πάρτι του. Είναι offside το goal του Ενερίκε, αλλά πριν υπήρχε πέναλτι. Ναι, τι. Αφού υπήρχε. Αυτό που λέει ο Κώστας, αφού υπήρχε, τι να κάνουμε δηλαδή. Το έχασε, ρε φίλε. Θεία δίκη. Και επειδή υπήρχε απέναντι. Bold on lie. Που λένε στο μπάσκετ. Καλύτερα χρειάζεται να μην μιλάς για γκολ τελικούς γιατί έχεις να βάλεις 50 χρόνια. Μισό αιώνα χρειάζεται. Έβαλε το 70 όμως. Δεν ξέρεις. Έβαλε το 70. Κεραμιδάς. Μπράβο στον Κεραμιδά. Γκολ σε τελικό χρήσαν, δεν ξέρεις τι σημαίνει. Δεν πειράζει. Αυτό δεν ήταν μια ατυχία. Δεν έχεις πάρει ούτε καν το κύπελο γάμα εθνικής, χρήσαν. Ούτε αυτό έχεις πάρει. Το κύπελο γάμα εθνικής. Το κύπελο γάμα εθνικής το παράτησα μόνος μου. Δεν πήρε μέρος, έχει δίκιο. Γιατί αν το έπαιρνα, θα έλεγες ο Τροπεούχος γάμα εθνικής. Ότι επικοινωνία. Επικοινωνία. Τα φιλιά μου στη νίκη μεσημερίου. Επικοινωνία. Στη νίκη Ραμαίος. Δεν ήταν η νίκη μεσημερίου. Την νίκη μεσημερίου την κέρδισε η ΚΑΠΑ 17. Γιατί η ΚΑΠΑ 17 έπαιζε. Α, την κέρδισε. Δεν θυμάμαι. Δεν γίνονται. Έχασα από την Αγιά. Από την Αγιά έχασε η ΚΑΠΑ 17. Τα φιλιά μου στην Αγιά. Ωραίο μέρος. Ποια Αγιά. Λοιπόν, είδηση σοκ. Στέριο, σύμφωνα με δημοσιεύματα από το Ισραήλ, ο Σάνον Σόρτερ συμφώνησε με τη Χαποέλ Ειλάτ και το Ισραήλ ξεκινάει 20 Ιουνίου. Πουλημένος. Γελίε. Σόρτερ γελίε. Αν δεις τα μισά καλάθια μας, Κώστα, προδότης. Είναι επειδή δεν κάνει άμυνα ο Σόρτερ. Και ο Σόρτερ. Και ο Σόρτερ. Άμα αρχίσει τον μπάσκετ να δεν θα λες. Και ο Σόρτερ. Είναι ωραία η πρόταση του πρόεδρου της ΑΕΚ, πάντως του Αγγελόπουλου Χρυσανθέ. Να γίνει final eight, ναι. Ηρακλής μέσα δηλαδή, στο Παναθηναϊκό στάδιο, στο ανοιχτό. Με παρκέ, ναι, με παρκέ. Φοβερό. 200.000 κόσμος. Και λίγους λες. Αυτόνομοι ερχόμαστε και τέτοια. Εμείς είμαστε 7, θα παίξουμε το δεύτερο, με την ΑΕΚ. Τους έχετε, Κώστα. Άνετα. Οι υπόλοιποι τι θα γίνουν, οι υπόλοιποι. Τελείωσε η σεζόν. Ευχαριστούμε πολύ. Θα μείνετε. Πέσαμε. Όχι, δεν θα πέσετε. Δεν θα πέσετε. Θα σας ρίξουμε του χρόνου. Τόση ώρα λέμε όσα λέμε. Θα σας ρίξουμε του χρόνου, Χρήσανθε, μην αγχώνεσαι. Λέμε όσα λέμε, κάνουμε χαβαλέ και τέτοια. Εδώ υπάρχει και η είδηση ότι πάμε για 7 Ιουνίου έναρξη των play-off. Ναι, σωστά. Στα γενέθλιά μου. Χρόνια πολλά, Στέριο. Με νίκη του Ολυμπιακού, εδώ που πάω ξεμένα. Και 6. 2-0. Η κλήρωση έγινε. Το νέο πρωτάθλημα. Το play-off. Πάω Ολυμπιακός. Ο Άρης με ποιο παίζει. Ο Άρης μας. Με ποιο παίζει. Όφι. 4-1. Με γκολ του Λάρσον. Γιατί ο Λάρσον προπονείται κανονικά, Κώστα. Πληρωμένος είναι. Μπερδεύεστε. Και τρώει και πρόστιμα. Πληρωμένος είναι. Στην παραλία. Τρώει πρόστιμα. Ο Λάρσον δεν έφαγε. Στην παλαρία. Ακόμα και εκεί ο παίκτης του Άρη ήταν νόμιμος. Έτσι. Έτσι. Άμπραβο. Ο Μίσης και ο... Όχι ο Μίσης. Ο Στόχ και ο Πολωνός. Ο Στόχ που είναι καλό παιδί πλέον, σοβαρεύτηκε και τα λοιπά. Είναι εξαιρετικό παιδί, παντρεύτηκε. Μια χαρά είναι, δεν έχει δώσει κανένα δικαίωμα
παράδοξο είναι γιατί έπαιξε τρία μάτς φέτος. Και εγώ αν ήμουν θα έβγαζα φρούς. Θα του λύσει το συμβόλαιο, πρόσεχε, θα αρχίσει να λες σε ένα μήνα που θα του λύσει το συμβόλαιο, ότι δεν πρόσφερε, ότι δεν είναι. Καλά, δεν πρόσφερε. Δεν πρόσφερε το, τι να πούμε. Χωρίς να έχει αποκλειστικά την ευθύνη ο ίδιος. Τρία μάτς έπαιξε. Δεν μπορώ να κρίνω το στόχ. Η αναγγελία γάμου του Αλέξανδρου Μπουρδούμη με την Ελένη Τάδε. Να ζήσουν τα παιδιά. Ποιος τον ξέρει, ποιος λοιπόν, κουάλιο. Τι είναι αυτή, ρε. Ποιος είναι. Τι χώρα. Εδώ έγινε φίρμα, ρε Σικώστα, η παρουσιάστρια στη Θεσσαλονίκη. Η παρουσιάστρια. Μπαίνει στα μαγαζιά και άσε με τώρα. Για δέσιμο κανονικά. Στημένο ήταν αυτό. Παίρνει ένα κινητό καθένα και γίνεται πρώτη μούρη. Ε, καλά. Καλό, καλή ναι, έγινε viral όμως όλα τα. Είπαμε και χθες. Όπως λέει ένας φίλος μου, έγινε Viber. Έγινε Viber και βγάζω το καπέλο στο security που κράτησε την ψυχραιμία του εκείνη την ώρα στο κατάστημα ρούχων. Δεν έχω δει καν το βιντεάκι. Δεν χρειάζεται. Ούτε εγώ, ούτε εγώ. Αηδία και μισή. Ωραία. Να βάλετε λοιπόν έναν άλλο φίλο μου παράγοντα. Ναι. Τον κύριο Κωνσταντινίδη. Όχι, έχουμε θέματα. Έχουμε θέματα άλλα. Έχουμε θέματα. Έχουμε θέματα. Λοιπόν. Φασούλα. Γιατί συγγνώμη δεν μπορεί να βγει ο Φασούλας σε ένα ραδιόφωνο. Ναι, θα τον βγάλω, ναι, γιατί. Εμείς θα τον βγάλουμε. Φασουλάρα, ολέ. Φασουλάρα. Γιατί να μην βγει, μόνο ναι. Δημάρχου του πόλου. Ναι, ναι, γιατί να μην βγει, δεν κατάλαβα. Λοιπόν, μα για τον μπάσκετ θα τον βγάλουμε. Έχετε ακόμα 25 λεπτάκια για να πείτε στην κλήρωση για δύο ζευγάρια γυαλιά, γιατί χθες δεν δώσαμε. FM και ενώ το μήνυμά σας ονοματεπώνυμο, παιδιά, οπωσδήποτε για να το στείλουμε στα καταστήματα του Optical Express για να παραλάβετε το δώρο σας. FM και ενώ ονοματεπώνυμο, αν θέλετε κάποιο μήνυμα, το στέλνετε στο 54222 με χρέωση 0,62 λεπτά του ευρώ. Ανά SMS είναι μέσα και ο ΦΠΑ. Θα κάνουμε την κλήρωση με τον Κώστα στις 2:05, 2:04, κάπου εκεί. Κερδίζετε 50 ευρώ δωροπιταγή όσοι στείλετε μήνυμα και οι τυχεροί θα πάτε στα καταστήματα για να παραλάβετε τα γυαλιά ηλίου και να δώσετε τη διαφορά. Αν θέλετε να πάτε ένα γυαλί που κάνει 50 ευρώ, δεν θα δώσετε ούτε μισό ευρώ. Και επειδή σιγά σιγά κοντεύει η ώρα, Κώστα, που πεινάμε. Βέβαια. Έχω στο σπίτι φανταστικό αρακά, να ξέρεις. Τον έκανες εσύ. Εγώ. Από σακούλα, πλαφ. να πάω στο χωράφι, ρε Κώστα, να μαζέψω να πάρεις νοπό αρακά, μια χαρά, το καθαρίζεις. Σακούλα, ολέ, φίλε. Το ρίχνεις στο τηγάνι, ξεπαγώνει σε 5 λεπτάκια. Λάδι, σάλτσα, αλάτι, έφυγες. Εντάξει. Παρεξηγημένος ο αρακάς, νομίζω είναι καλό φαγητό. Ωραίο, είναι ωραίο. Λοιπόν, και αρακά έχει. Με αγκιναρές, με αγκιναρές. Όχι, όχι, σκέτο. Έλα, και αγκινάρα είναι καλή. Το πολύ λοιπόν. Πατάτα. Έχει και πιάτα ημέρας η πίτσα Mr. Gold. Αν δεν θέλετε να φάτε πίτσες, μακαρονάδες, πιμελή κτλ. Ένα λαδερό, εντάξει. Ένα λαδερό. 2-3-10-62-85-86. Από τη μία το μεσημέρι μέχρι τη μία τα ξημερώματα, είτε μένετε δυτικά είτε μένετε στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, η κορυφαία πίτσα έρχεται στην πόρτα σας και πολύ γρήγορα και σε σούπερ τιμές και με πολλές προσφορές. Δύο κανονικές πίτσες μόνο 7,5 ευρώ, τρεις μεγάλες μόνο το 12,5 και τρεις τετράγωνες μόνο 16, ακόμα και δύο μεγάλες μακαρονάδες και μία σαλάτα μόνο με 10 ευρώ. Αλλά ξαναλέω, επειδή καλό είναι να τρώμε κάποια στιγμή, να αφήνουμε λίγο το κρέας απ' έξω, Κώστα, το ναι. Κάθε μέρα δεν είναι και σωστή δουλειά, ρωτήστε τα παιδιά για το καθημερινό μενού. Το οποίο αλλάζει κάθε μέρα 2-3-10-62-85-86. Πάμε στο τελευταίο διάλειμμα και σε δύο λεπτά είμαστε και πάλι μαζί. Μ' αρέσει αυτό το τραγούδι. Ωραίο, ωραίο. Φοβερή. Ωραίο. Steve Tyler. Θεός. Και η κόρη του Καλίνη. Και ηθοποιός. Που έπαιξε στο φοβερό. Αρμαγεδόν. Αρμαγεδόν. Και στο βίντεο κλιπ που είναι φοβερή. Δερμάτινο παντελόνι κτλ. Steve, σε σεβόμαστε αδερφέ, αλλά. Στο crazy που έκανε την. Στο crazy. Η ζωή συνεχίζεται. Ναι. Η ζωή συνεχίζεται, Steve. Με μια λεξαρχιά, αν θυμάμαι καλά. Που έπαιξε σε όλα τα βίντεο των Aerosmith. Πλήνε βάλε. Τάβλη. Τεσσάρες, πεντάρες, εξάρες, τριάρες. Παίξουμε κανένα τάβλη. Παίζεις. Ναι, βέβαια. Διαδικτυακά, σαν τον Γκάλι. Με ένα Ιαπωνέζο. 10 χρόνια. Παίζει, Συνέχεια. Λοιπόν, δεν έχουμε χρόνο πολύ για να ακούσουμε τη συνέντευξη του Νίκου Κωνσταντινίδη. Τη ζήτησαν κάποιοι φίλοι. Να πούμε ότι μίλησε χθες στη διαδικτυακή εκπομπή του Basket Plus. Ήταν για μια ώρα κιόλας, εγώ την άκουσα. Είπε ότι έγιναν λάθη, λογικό. Μιλάμε για τον τέος αντιπρόεδρο της ΚΑΕΠΑΟΚ, για όσους έτσι ίσως δεν είναι συντονισμένοι. Για την κακή χρονιά του μπασκετικού ΠΑΟΚ, είπε ότι έγιναν λάθη. Είπε ότι δεν είχαν τα παιδιά της διοίκησης πρωτοδικείου ενεργό ανάμειξη στα αγωνιστικά. Και γενικά ότι επικρατούσε ένα αλαλούμ. Μια πολυφωνία τέλος πάντων στη λήψη αποφάσεων, η οποία προφανώς και έκανε κακό στην ομάδα. Του είπα βεβαίως ότι εδώ υπάρχει μια κίτρινη κάρτα, ένα φάουλ
στους ίδιους, γιατί δεν μπορεί τώρα να βάζουν λεφτά, να τρώνε τον πινελίκι, να τρέχουν όλη τη μέρα, να ψάχνουν λύσεις, να φέρνουν χορηγούς, να μαζεύουν τον κόσμο, να ενεργοποιούν τους συνδέσμους, να παλεύουν δηλαδή ως διοίκηση πρωτοδικείου και να μην έχουν τον απόλυτο λόγο στη λήψη αποφάσεων. Έτσι είναι. Βέβαια. Δηλαδή μπαίνεις διοίκηση. Και λέει ναι, έχεις δίκιο κτλ. Αλλά εμείς μπήκαμε για να συμμαζέψουμε την κατάσταση. Στο αγωνιστικό υπήρχε ένα μπέρδεμα γενικά. Που φάνηκε αυτό δυστυχώς και στην πορεία της ομάδας. Δυστυχώς για την ομάδα του ΠΑΟΚ, λέμε έτσι. Λοιπόν, τώρα. Είπε σε κάποιο σημείο ότι δεν είναι πρόβλημα τα χρέη του ΠΑΟΚ που τα όρισε γύρω στα 3-3,5 εκατομμύρια. Ναι, λέει, τι είναι 3 εκατομμύρια. Κοίταξε. Όπως το βλέπει τεχνοκρατικά, σου λέει, αν μπει ένας μεγάλος και τα τρία, οι εταιρείες λέει τα βάζουν ως υποχρεώσεις. Τα βαφτίζουν υποχρεώσεις. Ότι σιγά σιγά θα τις εξυπηρετούν. Η Νέα Δημοκρατία έχει 300. Ναι, σωστό και αυτό. Και τι έγινε. Ναι, και τι έγινε. Ποιος καρτερεί, θα γίνει τίποτα. Θαλασσοδάνεια. Θαλασσοδάνεια.gr. Και τι έγινε. Το πρόβλημα λένε ότι ο ΠΑΟΚ δεν έχει σοβαρή διοίκηση. Το εξήγησε βέβαια, δεν είναι ακριβώς έτσι που το είπε, ότι είναι σοβαροί άνθρωποι που ήταν. Ότι και για τον πρόεδρο μίλησε, τον Άρη Καρακούση γενικότερα. Σταθερότητα και για τον Μπάνε είπε ότι δεν μπορώ να φανταστώ ότι ο Μπάνε κτλ. Εννοεί σταθερότητα και εννοεί μια φιλοσοφία που πρέπει να είναι στάνταρ και εναρμονισμένη ίσως τεχνοκρατικά. Γιατί ο Νίκος ο Κωνσταντινίδης είναι πιο τεχνοκράτης, είναι μέσα στην αγορά, είναι στην επιχειρηματικότητα. Προφανώς και το βλέπει το θέμα αλλιώς και είναι και πολύ μπασκετικός, η αλήθεια είναι. Και ναι, έπαιζε και μπάσκετ και πολύ παοξής, αλλά. Νομίζω ότι έχει ένα δίκιο. Βεβαίως σε ομάδες τώρα, σε αθλητικές εταιρείες, είναι και κάπου το συνέστημα, ας πούμε, καμιά φορά λες τώρα τον Άρη να κερδίσουμε για τον Ηρακλή και αυτά. Και να πάρουμε το ένα παίκτη, πέφτουμε, προσοχή κτλ. Και γι' αυτό γίνεται αυτό το πρόβλημα. Πάντως κοντά, κοίταξε. Θυμάσαι ο Μπάνε που είπε: έκανα τέτοιο μπάτζετ γιατί θα πέφταμε. Φοβόμουν για την ομάδα κτλ. Ναι, αλλά Μπάνε. Ας τα να πάνε. Ας έπεφτες στο φινάλε. Και... Δεν είναι εύκολο, Κώστα. Ναι, θέλω να σου πω. Δηλαδή... Ποιο παράγοντα θέλει στα χέρια του να πέσει ο μπασκετικός ΠΑΟΚ στην ΑΔΑΔΙΟ. Και το να κάνει ομάδα που δεν μπορεί να τη υπηρετήσει και να χρεώσει μετά πρόβλημα. Τον επόμενο. Θα βγει κάποια στιγμή στην επιφάνεια. Δεν γίνεται να το περνά έτσι. Το θέμα είναι ότι εάν δεν γίνει κάποιο θαύμα και παραμείνει η κατάσταση όσο έχει, πάλι του χρόνου, τον Νοέμβριο, Δεκέμβριο, Γενάρη θα λέμε ναι. Αν πάρει ο ΠΑΟΚ τα εντός και ναι, ίσως ναι. κτλ. Αυτό είναι το έργο. Για τον ΠΑΟΚ τουλάχιστον, δεν ξέρω. Εμένα κάτι καλά ΠΑΟΚΣΑΚΙΑ πάντως που μου μίλησαν μετά την εκπομπή, την οποία όποιος θέλει βέβαια μπορεί να τη δει στο basketplus.gr πάλι, μου είπαν ότι θα υπάρχει αιρετή διοίκηση, Στέργιο. Κάτι συμβαίνει. Μακάρι να βρεθεί ο επενδυτής που να πάρει την ομάδα, να βάλει και δύο φράκα παραπάνω, και να αρχίσει η ομάδα να βγάζει περισσότερο υγεία. Βέβαια το να κάνεις αιρετή διοίκηση σημαίνει ότι τα τρία τα υπογράφεις εσύ. Έτσι είναι, τα παίρνεις πάνω σου. 3,5. Επίσης είπε ότι φέτος δεν έχει αφαιθεί άνοιγμα. Επίσης είπε ότι είναι πολύ σημαντικό ότι του χρόνου είναι όλα του ΠΑΟΚ. Τα τηλεοπτικά και αυτά δεν έχει. Ποια τηλεοπτικά έχουμε τα όποια, ρε φίλε. Α, τα όποια. Τα όποια. 200, 100. Από τη στιγμή που δεν υπήρχαν. Υπάρχουν τότε τηλεοπτικά, όχι. Το που μιλάμε, του χρόνου. Όχι, θα υπάρχουν όμως. Θα πάρουν πάλι κάτι. Επειδή και εμένα μου τηλεφώνησε ένας φίλος και λέει ότι από τη στιγμή που δεν έχουμε τηλεοπτικά. Πώς θα μπορούσε να. Να είναι δεσμευμένα. Να είναι δεσμευμένα. Όχι, μπορούσες. Ρωτάω, δεν ξέρω. Ναι, τα λογιστικά και τα οτιδήποτε. Μπορούσες να πεις στον Κούση που του χρωστάς ότι θα σου δώσω τα τηλεοπτικά του 2021, αδερφέ. Περίμενε λίγο. Και υπογράφτηκε η χαρτούρα, ναι. Η ανάλογη, φαντάζομαι. Ναι. Αλλά τώρα λέει ότι δεν είναι τίποτα δεσμευμένο, ότι όλα είναι για την ομάδα, μπορεί να τα χρησιμοποιήσει. Είναι ένα κέρδος αυτό. Όπως και ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό το δάνειο, αυτό τέλος πάντων το κεφάλαιο κίνησης που εξασφαλίστηκε. Από την τράπεζα. Από την τράπεζα. Είναι πολύ σημαντική κίνηση αυτή τώρα. Είναι 300.000-350. 10 ξένοι έχω με αυτό. Ο Σόρτερ, πουλημένος. Λοιπόν, αυτή είναι η συνέντευξη. Και είπε φυσικά ότι ναι. Η αίσθησή του είναι ότι αν έρθει κάποιος επενδυτής, ο Ιβάν Σαββίδης δεν θα ζητήσει τα χρήματα που έχει ναι, βάλει. Επίσης πολύ σημαντικό. Η αίσθηση, γιατί εντάξει, η απόφαση είναι στο μεγαλομέτωχο. Αλλά είπε από τη μια φορά που μιλήσαμε μαζί, ναι, αυτό, δεν θα τα ζητήσει. Εκτιμώ ότι δεν θα τα ζητήσει. Και εγώ αυτό πιστεύω. Τώρα ο Ιβάν πιστεύει ότι έχει ανάγκη να μπει σε κόντρα μέσα στην οικογένεια του ΠΑΟΚ για 1 εκατομμύριο, να κάθε αμαλώνει. Αυτό, Κώστα, προϋποθέτει. Δεν το ξέρεις. Αυτό που θα πει πρέπει να το πλησιάσει καλά, να μιλήσουν, να καταλάβει ο Ιβάν. Δηλαδή δεν είναι και πανάκι ότι όποιος και να έρθει. Ναι, σωστά, τα χαρίζει. Δηλαδή αν έρθει κάποιος, σου λέω εγώ ένα ακραίο παράδειγμα, και δεν φροντίσει να αισθανθεί με τον Ιβάν Σαββίδη. Και τον γράψει κανονικά. Δεν θα πει και ο Ιβάν Σαββίδης, αδερφέ, έχεις έρθει εδώ και ένα μήνα, ναι. Δεν με έχεις ενοχλήσει. Έχω κάποια χρήματα που έχω βάλει. Ναι. Τέλος πάντων, είναι πολύ θεωρητικά. Ναι. Η ουσία τώρα που μιλάμε, Κώστα, είναι ότι η χρονιά η επόμενη
προμηνείται δύσκολη, δύσκολη με τα δεδομένα που έχουμε δύσκολη, τώρα. Δύσκολη. Τώρα τι θα προκύψει το καλοκαίρι, να πω λίγο, οφείλω να το πω έτσι, η ΠΑΕ Άρης έχει στείλει και ευχές στον Δημήτρη Διαμαντόπουλο και τη σύζυγό του, φέραν στο φως το δεύτερο αγοράκι τους, να ζήσει στον... στο Διαμαντόπουλο, βεβαίως, δεύτερη φορά πατέρας, δύο αγοράκια, κουράγιο στη σύζυγο με τρεις άντρες. Οι οποίοι και οι άντρες είναι παιδιά Κώστα, άρα τρία παιδιά θα έχει η γυναίκα. Βέβαια. Από εδώ και στο εξής. Καλός άναξ. Και αν γίνει προσπάθεια το τρίτο να είναι κόρη, μαθηματικά δεν θα είναι. Μακάρι να το πετύχει ο Δημήτρης και η σύζυγός του, αν αποφασίσουν να κάνουν και τρίτο παιδάκι. Λοιπόν. Τώρα. Τώρα, άλλο. Μπασχετικά δεν έχει κάτι άλλο. Η επικαιρότητα βέβαια στην Αθήνα κινείται στο θέμα Καλάθι. Τον έκανε φόλο, δεν τον έκανε φόλο. Ντροπή. Έλα, εντάξει, ναι. Τώρα. Στα... Ασχολείται ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος και η ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Και είναι θέμα τώρα το φόλο και το ξεφόλο, ρε Σικώστα. Δεν ξέρω, δεν. Καλά, το μισό ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού είναι από τι κάνει ο Δημήτρης. Έκανε φόλο αυτόν, δεν έκανε φόλο εκείνον. Έγραψε, έκραξε τον Τάδε, έκραξε τους παίκτες μετά οι παιχταράδες κτλ. Τι να κάνω, εντάξει. Θα μου πεις και τα μισά, το μισό ρεπορτάζ γενικά γίνεται πλέον τα social media. Να, εδώ έγραψε ο Ουάρντα και το βγάλαμε ανακοίνωση. Αλήθεια. Ολόκληρη. Δηλαδή, ολόκληρη ομάδα αγκαλιάζει και δέχεται, ας πούμε, ως θέσατο ένα μήνυμα που έστειλε ένας παίκτης στον πρόεδρο. Χαμπίμπι. Χαμπίμπι, ξέρεις τι είναι. Φιλιά. Φιλί. το Χαμπίμπι. Λοιπόν, λοιπόν, αυτά και για το θέμα του μπασκετικού ΠΑΟΚ, που βεβαίως υπάρχει όντως ζήτημα. Υπάρχει ζήτημα. Υπάρχει ζήτημα και στον Άρη και στον Ηρακλή υπάρχουν εκκρεμότητες. Θα πρέπει να ξεκαθαριστούν αρκετά πράγματα. Να πούμε ότι τη Δευτέρα εστάλει επιστολή Στέργιο σε όλες τις ομάδες, ναι, της Α1, για εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή στην Ευρώπη. Και μέσα η επιστολή λέει πως βάσει βαθμολογικών κριτηρίων κτλ. Να εκφράσετε το ενδιαφέρον συμμετοχής σας μέχρι τις 5 Ιουνίου. Ζητάει το BCL της FIBA, έτσι. Ποια Ευρώπη, Κώστα. Ποια Ευρώπη, Γιατί. Ο ΠΑΟΚ μπορεί να παίξει, όχι, να παίξει. Γιατί να παίξει. ΠΑΟΚ όλε. Με wild card. Προκριματικά. Βαθμολογικά όχι. Βαθμολογικά όχι. Βαθμολογικά όχι, δεν μπορεί. Πρέπει πάνω 13 θεωρητικά να πούνε ότι δεν θέλω να παίξω και να έρθει η σειρά του. Ο Ηρακλής, α πούμε, που είναι 7ος, μπορεί να παίξει. Τι θα κάνει ο Ηρακλής, θα παίξει. Ο Ηρακλής θέλει να παίξει. Πού? Στο BCL. BCL, Ναι. Λεφτά. Υγεία πάνω απ' όλα. Λεφτά, πρόεδρος. Εντάξει, Πλερουά, Δρακόπουλος. Έλα, πρόεδρε, πλήρωση. Εγγύηση, τσεπουά. Τσεπουίτα. Λοιπόν, τώρα, όσον αφορά στην Ευρωλίγκα, να πούμε ότι γίνεται μια προσπάθεια να γίνουν οι αγώνες κτλ. Όμως βλέπω σιγά-σιγά πολλές δηλώσεις παραγόντων, όπως ας πούμε ο ισχυρός άντρας της Μπασκόνια, ο Κερεχέτα, ο Λουίς, που αρχίζουν και το λένε ότι δεν είναι και τόσο σίγουρο. Εγώ σας είχα πει από την προηγούμενη εβδομάδα, νομίζω και πιο παλιά, ότι δεν θα γίνει τελικά η Ευρωλίγκα, να ξέρετε. Δεν θα γίνει τελικά, έτσι όπως πάνε τα πράγματα. Στο NBA ξεκίνησαν προπονήσεις ήδη οι ομάδες, ό,τι να είναι και η Αμερική, χύμα όλα. 100.000 νεκροί, προπονήσεις. Ο Τραμπ, bling blong. Οι 22 από τις 30 ομάδες έχουν ξεκινήσει ήδη προπονήσεις πάντως στο NBA. Αυτά και για τα μπασκετικά μας και, και ένα θέμα για τη Ferrari που πολλοί ασχολούνται με το αυτοκίνητο, Στέριο, και εμείς δεν ασχολούμαστε. Ο Σάινθ λέει πήγε αντί του Φέτελ στη Ferrari, στη Φόρμουλα 1. Σοκ. Κοίταξε. Σοκ. Από τα λίγα που ξέρω, ο Φέτελ δεν μπόρεσε να πάρει τίτλο με τη Ferrari. Ναι. Πήρε 4 με τη Red Bull, εκεί τον μάθαμε τον Φέτελ. Σωστό. Και νομίζω συνεχόμενη ήταν η τίτλη του. Ναι. Με τη Ferrari δεν μπόρεσε γιατί έπεσε πάνω στην πατοκατορία της McLaren. Κώστα. Με το Hamilton να παίρνει 5-6 στη σειρά και τους έκανε γιο-γιο. Τους έκανε γιο-γιο. Εντάξει. Φεύγει ο Φέτελ, έφυγε μάλλον, θα φύγει σε λίγους μήνες. Πάει ο Σάινθ, ο οποίος είναι ο γιος του γνωστού Σάινθ. Ναι. Του WRC νομίζω. Έτσι. Θρύλος. Ράλι. Και φεύγει και ένας Αυστραλός, δεν θυμάμαι το όνομα, από την Renault και πάει στη McLaren. Και αυτός έπαιξε να πάει στη Ferrari. Αλλά τελικά. Ο Ρικιάρντο. Ο Ρικιάρντο. Ο Ρικιάρντο. Θα πάει στη McLaren. Ναι. Λοιπόν, αυτά και όσον αφορά το. Έχει ένα πολύ ωραίο σόβι διακόπτη. Έχει ένα πολύ ωραίο ντοκιμαντέρ. Πώς είναι το Last Dance στο Netflix για τη Φόρμουλα. Έχουνε.
Βέβαια και εκεί πολύ ίντριγκα, δηλαδή όχι τόσο η δράση του αυτοκινήτου, δεν σε πουκώνει με λεπτομέρειες το τάδε αμάξι, η ανάρτηση ναι, κτλ. Ναι, ναι. Επικεντρώνονται στις σχέσεις μεταξύ οδηγών και ίντριγκα και μπινελίκη κτλ. Γιατί θέλουν να προωθήσουν, από ό,τι καταλαβαίνω, τη φόρμουλα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ακόμα παραπάνω. Αλλά και αυτό, αν έχετε χρόνο, χθες είδα ένα με τον Μαραντόνα σε δύο μέρες που πήγε στο Μεξικό. Στην ομάδα Κώστα τη Σιναλόα πήγε ο Ντιέγκο πριν από δύο χρόνια. Στη Σιναλόα. Στην πρωτεύουσα τη διακίνηση ναρκωτικών. Όχι, μιλέ τέτοια. Σιναλόα. Όχι, ρε. Δεν, δεν υπάρχουν. Μα το λένε οι ίδιοι. Όχι, ρε. Σιναλόα ή τέτοιοι. Ναι, ναι. Αυτά είναι σκοφαντίες. Σκοφαντίες είναι αυτά. Πήγε ένα χρόνο και ο Ντιέγκο στην Τωράντο Σιναλόα. Δεν μπορούσε να ανεβάσει. Τι μορφάρε και ο Ντιέγκο. Την πήγε δύο φορές Κώστα τελικό playoff για να ανέβει από την Β' κατηγορία στην Α και δύο φορές έχασε από την ίδια ομάδα. Και έφυγε. Ο Ντιέγκο. Λοιπόν. Τι άλλο, έχουμε τίποτα άλλο. Λοιπόν, να πούμε ότι υπάρχει μια. Τώρα, επειδή λέγαμε για τον μπάσκετ του ΠΑΟΚ, με ενημερώνουν τώρα ότι στην Αθήνα. Στην Αθήνα λένε κάποιοι συνάδελφοι. Δεν ξέρω αν έχουν καλύτερη πληροφόρηση από εμάς. Γεια τους με χαρά τους. Ότι υπάρχει πολύ ζωντανό πλέον το ενδεχόμενο να βοηθήσει ο Σαββίδης Στέργιο. Ναι. Στον μπάσκετ του ΠΑΟΚ, ναι. Για να τον βάλει, λέει, στα play-offs και τα λοιπά και τα λοιπά. Λες να γίνει κανένα τέτοιο. Η Βάναρε και τα λοιπά και αυτά και... Να αρχίσει ο Γιώργης να γράφει για το μπάσκετ. Τι μέσα. Παίρνουμε τον τάδε παίκτη και τα λοιπά. Anyway, αυτά είναι όλα υποθέσεις. Απλά να μεταφέρω την πληροφορία που μου στέλνει ο φίλος. Ότι λέγεται στην Αθήνα από έγκριτους μπασκετικούς δημοσιογράφους. Οπότε εγώ θα γίνω έγκριτος βολεϊκός δημοσιογράφος πλέον. Παρετούμε, Στέργιο. Ναι. Τώρα, όσον αφορά, είπαμε στο μπάσκετ, είπαμε τα νέα. Στο ποδόσφαιρο περιμένουμε την τηλεδιάσκεψη του Άρη με τον Γεραπετρίτη. Έκλεισε ο Χρήστατος με τον Γεραπετρίτη. Και έχουμε και ένα δημοσίευμα, να το διαβάσουμε, Στέργιο, από το piperata.gr. Κοίταξε, πες την ουσία, γιατί νομίζω θα έχει και άλλα κεφάλαια. Για την ενημέρωση του κοινού, τονίζουμε το δημοσίευμα αυτό. Piperata.gr, πόρισμα καταπέλτης του εισαγγελέα, ηθικός αυτουργός Ευάγγελος Μαρινάκης για την αρπαγή δημοσιογράφου από το Χίλτον. Από το Χίλτον, ναι, είναι, είναι μια υπόθεση γνωστή. Ένα συνάδελφος κατήγγειλε, ο Πάρης Κουρτζίδης, κατήγγειλε ότι είχε συνάντηση με τον κύριο Μαρινάκη στο Χίλτον, τον απήγαγαν πέντε εύσομοι κύριοι. Νομίζω όχι με τον κύριο Μαρινάκη. Αν θυμάμαι καλά, με άλλον κύριο είχε. Με συνεργάτες. Δεν ήταν ο κύριος Μαρινάκης στο Χίλτον. Το περιστατικό είχε λάβει χώρα την 15η Μαρτίου 2018 από το λόμπι του ξενοδοχείου, καταλήγοντας στα γραφεία της εφημερίδας Αξία News, λέει. Συνέντευξη παραχώρησε το δημοσιογραφικό ιστότοπο Zoom.gr και στον εκδότη Μάκη Τριανταφυλόπουλο, περιγράφοντα τα γεγονότα, θύμα των μπράβων του Μαρινάκη, λέει το ρεπορτάζ. Αρχικά καθοδήγησε τον Αντώνη Πίκουλα, συνεργάτης, για να στήσει την ενέδρα στο Χίλτον, λέει το ρεπορτάζ, επαναλαμβάνω. Έκλεισε υποτίθεται συναδελφικό ραντεβού και στη συνέχεια ο επιχειρηματής καθοδήγησε τη δράση, λέει το piperata.gr, που είναι του δημοσιογράφου που έπεσε θύμα παγωγής. Και τον πήρε σηκωτό και να αλλάξει ένα και δημοσίευμα. Και τον πήρε για να αλλάξει το δημοσίευμα και άλλαξε το δημοσίευμα. Και εγώ το άλλαζα. Αν όντως γίνουν πράγματα έτσι, να θα σημειωθεί, το άλλαζα και εγώ. Άκου τώρα, αυτό είναι το καλό. Να σημειωθεί ότι μεταξύ των πέντε κατηγορουμένων είναι και ο κύριος Μη Σίγμα, ο οποίος αναφέρεται στη δικογραφία της υπόθεσης Τζίλου. Καθώς φέρεται από τον δορυφόρο της Ελλάς να έχει ύποπτες συνομιλίες με τους δράστες που έκαναν την απόπειρα δολοφονίας του διετή έξω από το σπίτι του στο Βόλο το Δεκέμβριο του 2018. Πάρα πολύ ωραία. Αυτά να τα διαλευκάνει η θα δικαιοσύνη. Έχει, η δικαιοσύνη. Έχει βγει εδώ και λίγα λεπτά το θέμα. Πολύ, πολύ μεγάλο το κείμενο. Θα το δούμε και αύριο, αν υπάρχει κάτι πιο χειροπιαστό, θα το αναφέρουμε, γιατί είναι μεγάλο θέμα. Δηλαδή, αν όντως είναι έτσι που θα γράφουν για το πόρισμα του εισαγγελέα, είναι ένα θέμα. Για ηθική αυτουργία. Είναι σοβαρό, πολύ. Πολύ σοβαρό. Είναι πολύ σοβαρό. Ναι. Γιατί μιλάμε για απαγωγή δημοσιογράφου μέσα από ξενοδοχείο. Δηλαδή, όντως αυτά που βλέπω στο El Chapo τώρα. Στο εντάξει, Netflix. Καταγγέλει τώρα. Δεν ναι, μπροστά, δεν ξέρουμε, θα πει η δικαιοσύνη, καταγγέλει. Λοιπόν. Κώστα, θέλω, κοίτα, για να τελειώνουμε. Φτάσαμε και η ώρα 2. Θέλω μισό λεπτάκι. Θέλω δύο νούμερα από το 1
μέχρι και το 18. 7. Περίμενε. Κώστας Τσερέπης, ο πρώτος τυχερός για σήμερα. Ναι. Κομμένα. 9. Και 9. Ο Θοδωρής Νεδέλκος, ο δεύτερος. Κώστας Τσερέπης ή Τσερεπής και Νεδέλκος Θοδωρής για τα γενιά Ηλίου. Λοιπόν, συγχαρητήρια στα παιδιά. Είπαμε πώς θα παραλάβουν το δώρο τους. Θα δώσει το όνομα της Μαριλής. Όλοι όσοι στείλατε κερδίζετε δωροεπιταγή 50 ευρώ. Θα πάτε στα καταστήματα της Opticon Express. Θα μας πει ο Στέργιος που είναι. Κάτσε να τα πω λίγο στα γρήγορα. Ναι. Και εκεί θα. Εντάξει, δεν πάτε τώρα σε 5 λεπτά. Ναι, παιδιά, από εβδομάδα. Ναι, πάτε από εβδομάδα. Παρασκευή αύριο, λοιπόν. Ναι. Παύλου Μελά 11 στο κέντρο. 2310 το τηλέφωνο 236466. 26 Οκτωβρίου 28. Στα δικαστήρια εδώ κοντά μας, 2-3-10-53-40-31 και στη Νέα Ευκαρπία Πολυτεχνείου 23, τηλέφωνο 2-3-10-68-58-87. Μαζί μας στη δεύτερη ώρα ήταν η πίτσα Mr. Gold, 2-3-10-62-85-86. Η κορυφαία πίτσα έρχεται στην πόρτα σας, είτε μένετε δυτικά είτε μένετε στο κέντρο, ναι, από τη μία το μεσημέρι μέχρι και τη μία τα ξημερώματα. Και ξαναλέω, υπάρχουν και φαγητά ημέρας από 2-80 ημερίδα. Αυτά, Κώστα, νομίζω. Κώστας Νεδέλκος και. Περίμενε. Τα χάσε ήδη. Έκλεισα την καρτέλα, ρε φίλε. Τι να κάνω, ρε παιδιά. Τι να κάνω, συγγνώμη. Ρε παιδιά. Πρώτο μηνό να πληρώνετε, θέλετε όμως. Και Κώστας Τσερέπης. Και Κώστας. Ο πρώτος δεν ήταν Κώστας, άρα. Ο Νεδέλκος είναι Θοδωρής. Θοδωρής Νεδέλκος και Κώστας Τσερέπης. Ωραία, συγχαρητήρια στα παιδιά. Ενημέρωση και τη Μαριλής. Ναι. Μέντε στο Λίμπερο. Ακολουθεί για την επόμενη ώρα με το γνωστό του ελαφρολαϊκό, άλλες φορές λαϊκό και ενημερωτικό όλα μαζί. Πρόγραμμα του Κωστή Τσατσαρού, μένετε στο Λίμπερο 107,4. Να έχετε ένα καλό μεσημέρι, τα λέμε μαζί αύριο, λίγα λεπτάκια μετά τις 12.